παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Δησιράπη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καδαμπάκα στο production, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Vitex Care, με ιδιότητες οι οποίες θα σας καταπλήξουν, μοναδική ευκολία καθαρισμού και με μεγάλη αντοχή και σταθερότητα χρώματος κατά το πλύσιμο. Με αντιμικροβιακή και αντιμικητιακή ισχυρή δράση, οι ειδικοί στο χρώμα στεγαστήματα Κοσμάουλου θα σας λύσουν κάθε απορία με καταστήματα παντού, στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύωσμο και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Να πω ότι το Μετρόπολη 95,5 θα δώσει 15 εισιτήρια για την αναμέτρηση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 4 παρατέρατο από τη δική μας εκπομπή. Οπότε γράφετε α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Αύριο 4 παρατέρατο, 15 φίλοι του ΠΑΟΚ θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Αν έχετε μικρό παιδί ηλικίας από 5 έως 12 ετών, αν θέλετε να περνάει το χρόνο του δημιουργικά και ψάχνετε τον κατάλληλο χώρο, τον βρήκαμε εμείς για εσάς. Είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Μακεδονικού. Ατελείωτες δραστηριότητες σε όλα τα αντικείμενα, ζωγραφική, ρομποτική, κορός, πολεμικές τέχνες, αθλήματα, μουσικοκινητική και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, στον πιο οργανωμένο και όμορφο χώρο, με τους πιο έμπειρους παιδαγωγούς, δασκάλους και γυμναστές, καινοτομία σε σκέψεις και δράσεις, με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που μόνο εκεί μπορείτε να βρείτε. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του Μακεδονικού, να συζητήσετε με τους ανθρώπους ό,τι θέλετε και θα δείτε πραγματικά την πιο δημιουργική ομάδα της πόλης. Για περισσότερα μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2310 58 78 70. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα. Πολύ νερό. Πολύ νερό. Τι πάτε. Τι πάθαμε. Έβρεξε λίγο και τι πάθαμε. Τι λίγο ρε. Εδώ πλημμύρισε και ο λευκός πύργος. Αφού είστε Βαλκάνοι, γύφτη. Γύφτη. Ό,τι έσπα παίρνετε τα μισά τα τρώτε, σουβλάκια και σουτζουκάκια. Δηλαδή πριν από δύο χρόνια που πλημμύρισε η Νότια Γερμανία, δηλαδή τι, τα φάγανε τα λεφτά. Τα φάγανε και αυτοί τα λεφτά. Και αυτοί τα φάγανε. Παντού τα τρώνε δηλαδή. Τα παντού τα τρώνε. Τι κορόιδα είναι. Το ότι έχει πλημμυρίσει το Πακιστάν. Τα τρώνε και εκεί. Τα τρώνε και οι Πακιστάνοι εδώ. Μα φάγανε την τσάντα με οι Πακιστάνοι. Δεν φάνε τα αυτά. Πακιστάνοι είναι τελικά. Πακιστάνοι είναι. Του βρήκε. Δεν του βρήκα εκεί, καλά σου λατσάρουν. Πρέα του βρω, ρε κόκκινε. Πού χειρε. Και άμα του βρω, τι να του κάνω. Του βγάλω ντάλα, πούμε. Τη Μαρία Κάλα τη στείλουν οι Πακιστάνοι είναι. Ρώτησα. Εκεί έχουν τον κέντο, φεύγουν από Κορδελιό, περπατάνε. Βρήκαν κανένα λακαμάσα και εμένα. Ανοίγουν τον πολμπαγκά. Άντε, τελείωνε. Έβρεξε δύο δράμια νερό, τώρα το κάνετε θέμα. Δύο δράμια. Ποτάμια γίνανε. Φυγά, μοίρε. Χαμό! Τι μου λε τώρα. Φτάνει. Φτάνει, σαλιάριδε. Φτάνει. Έβρεξε λίγο, έριξε λίγο νερό, σαλιάριδε. Θα λε και δεν είχατε δει ποτέ βροχή να πούμε. Θα λε και ζείτε στην έρημο Σαχάρα. Δεν έχετε δει ξανά βροχή εσεί. Έχει νερό, ποτάει, αρώ. Την Παρασκευή. Ναι. Στη γειτονιά μα. Ποια γειτονιά μα. Εκεί. Στην Τούμπα. Ποια Τούμπα, εσύ πήρε πρίκα, πήγε άλλο. Ποια πρίκα πήρα. Τι πήρε. Πάσκαλα. Παρακάτω. Στη γειτονιά μας, εκεί που γεννήθηκα. Εκεί που γεννήθηκα, πες στη γειτονιά μας. Και ζούσα 42 χρόνια. Πήρα πρίκα, πες πηγαλού. Ποια πρίκα, ρε βλαμμένε. Αφού είσαι ωραίος άντρας. Δεν θα πάρεις. Τι σχέση είδες. Πάρα και άλλο θα πει. Λέκε, στη γειτονιά μας. Ναι. Τέσσερα καπάκια μεταλλικά της, αυτά από μολύβι, τι είναι. Ναι. Είχαν πεταχτεί πάνω. Άμα τα βιδώναν καλά, δεν πεταγόταν. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό. Έξερε κόκκινε με. Είχε πολύ πίεση τον άλλο. Πάμε παρακάτω. Σε ζαλίζω. Τελείω. Πάντω είσαι ένα γκουσούρι, ρε φίλε, λέμε το Μητσοτάκι. Το ιδανικό αποτέλεσμα είναι το 0-0.
Δεν χάνεται κανείς με 0-0. Εγώ αν ήμουν θα το έκανα 0-0. Θα το στην άλλο 0-0. Θα το πάρ το 0-0. Πάρ την τώρα. Ευχαριστημένοι όλοι. Δεν φωνάζει κανένα. Τι δεν φωνάζει. Όλοι μια χαρά ευχαριστημένοι. Τι κερδίσαμε. Χάσαμε. Ποιος χάσαμε. Εμείς. Βρέσε τώρα. Εμείς τι χάσαμε τώρα. Εμείς χαμένοι μας ούτως ή άλλως. Χαμένοι μας. Γιατί είμαστε χαμένοι. Άμα κέρδισε κάποιος από τους δύο θα είμαστε χαμένοι. Εσπάνθη. Και τι θα γινόταν. Τα είχε σα σειρμά. Θα λέγανε είμαστε ομαδάρα, οι άλλοι είναι άχρηστοι. Ρε κόκκινε, βολευόντουσαν με 0-0. Γιατί είδε να παίζει κανεί βολεμένο. Γιατί δεν είδα να παίζει βολεμένο. Ο Λουτσέσκο έπαιζε βολεμένο. Ο άλλο ανοίχθηκε. Στο τέλο 10 λεπτά, η ομάδα η οποία φάνηκε ότι θέλει το μάτσι και δεν βολεύεται με το 0-0 είναι ο Άρης. Που το έπαιξε με 4-4-2. Ο άλλο κολοκάθησε να πούμε, βολεύτηκε με την ισοπαλία. Γιατί... Πήρε τον πόντο ΠΑΟΚ. Τι. Πήρε τον πόντο. Αυτό είναι ο τίτλο. Αυτό είναι ο τίτλο. Τον πήρε τον πόντο. Α μην έχανε το πέναλτι του Γκρέκερ. Ναι, αγόρι μου, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εγώ στο πανηγύρι του Άγιο Μάμα, το πέναλτι καλύτερα το χτύπησα. Στο το είδα, καλό ήταν. Κάτω δεξιά. Έξι, το Γκρέι δεν πήρε ο Καρυπίδη. Ναι. Διότι είπαμε ότι δεν κάνει ο Γκρέι. Δεν βρίζανε οι Αριανοί ο Γκρέι. Φάτο τον Γκρέι. Πάτο τον Γκρέι. Το Γκρέι δεν το καταδικάζει γιατί έχασε το πέναλτι. Η όλη του εμφάνιση. Έλα, ρε, σηκώκινε, στο παιχνίδι. Πώς δεν το καταδικάζει. Όχι για το πέναλτι. Είναι πέναλτι χτύπημα αυτό τώρα από ποδοσφαιρική. Αν έκανε. Αν ενοχλούν... Πόσο κοστίζει αυτό, ρε κόκκινε. 4 εκατομμύρια όλα μαζί. Είναι δυνατόν να χωρίζει τα χρωστά, να κοστίζει τόσα εκατομμύρια και να χτυπάει στο πέναλτι. Εγώ δεν λέω να μην το χάσει. Χάσει, έχουν δει πέναλτι. Πεκταράδε δοκάρια πήγαν από κρούστηκαν από τερματοφυλέ. Είναι χτύπημα πέναλτι αυτό το πράγμα. Ένα θυμάμαι πριν 40 χρόνια ο Φώδη. Χτύπησε στον Κωνσταντίνο. Ο Θόδη χτύπησε στον Κωνσταντίνο ένα γέλιο τέτοιο, ένα πέναλτι σε ένα Παναθηναϊκό σάκ το 1981-3-0. Και ένα αυτό εδώ πέρα. Δεν έχω δει άλλο τέτοιο πέναλτι εγώ. Δεν έχω δει άλλο τέτοιο πέναλτι. Και ένα ο Κούι που βάρεσε τον Κωνσταντίνο που τα πόξε στο 0-0 άρεσε Παναθηναϊκό. Τρία κακό πέναλτι τέτοια έχω δει. Και το χειρότερο ήταν του αυτού του Γκρέι. Πάμε παρακάτω. Βολευτήκανε. Δεν το Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου λέει μα μου τα δικά του κτλ. Δεν τον πήρανε δεκάρι, πήρε τον πόντο, δεν έχασε. 3-6 και ένα σκοπόντο 7 θα πάρει και άλλου 3 θα πάει στου 10. Θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση γιατί την πρώτη ούτε με κιάλια δεν τη βλέπετε. Θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση εκεί με τον Παναθηναϊκό αν μπορέσει και με την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι το κόλπο. Ποιο θα βγει το δεύτερο, ο Άρης θα βγει πέμπτο. Τελειώσαμε. Ένα. Είπε για τον Γκρέι. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι το πέναλτι. Συμφωνώ με αυτό. Είναι χτύπημα ρε πέναλτι. Η όλη του εικόνα στο παιχνίδι δεν υπήρχε, ρε φίλε. Υπήρχε, είδε τον άλλο Γκρέι. Του δύο μήνε του λέμε τώρα. Θα περιμένω εγώ τώρα να του πω του Αριανού για τον Γκρέι. Εγώ το βλέπω. Θα περιμένω εγώ τώρα δύο χρόνια. Το είπε, μισό λεπτό. Θα περιμένω εγώ δύο χρόνια να δω τον Κουγεράκι. Δεν το βλέπω τι τάγαρο είναι να πούμε. Ταγάρι. Ταγάρι είναι, τι είναι. Ταγάρι είναι. Επειδή έκανε το πέναλτι. Έτσι μαρκάρουνε. Ταγάρι είναι, τι είναι. Δηλαδή είναι 19 χρονών. Δηλαδή αν πάει 25, ταγάρι δεν θα είναι. Όχι. Πότε θα τα διορθώνονται. Τι διορθώνονται. Παίζει με τα χέρια, με τι είναι αυτό, στόπερ είναι αυτό τώρα. Άλλο αυτό. Άντε, μπράβο τώρα αυτό, το δηλαδή, Κουγεράκι. Περίμενε. Είναι κάτι που δεν διορθώνεται αυτό. Ρε κόκκινε, τι να διορθώνεται. Το μυαλό δεν διορθώνεται. Το μυαλό. Το μυαλό δεν διορθώνεται. Υπάρχει ποδοσφαιρική αφέλεια ίσω. Ρε το μυαλό δεν διορθώνεται. Όταν του μιλάει ο άλλο δεν μπορεί να τα διορθώνει. Ρε καταλαβαίνει τα ελληνικά. Απ' την Κρήτη είναι ο Κουγεράκι. Δεν παίρνει μπροστά το μυαλό. Άστο τώρα το Κουγεράκι. Επειδή είναι από την Κρήτη. Με το Κουγεράκι και με τον άλλο τον Περμανάτ πήρε ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Να κάνω το σταυρό το ΠΑΟΚ με τον. Πώ το λένε τον αριστερό τον ΠΑΟΚ, τον Τζαουσί. Με τον Τζαουσί. Με τον Τζαουσί και τον Κουλιεράκι πήρε τον πόντο. Τι Κουλιεράκι τώρα. Που μα τον φέρατε αυτόν. Τι λάθο έκανε. Μας κάνετε... Τι λάθο έκανε ο Τερζή που θα μπορούσε να κερδίσει αφού λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο χάλι. Τι λάθο έκανε ο Τερζή. Κοιμήθηκε στον ΠΑΟΚ. Κάτι. Δηλαδή καταρχήν κατέβασε σωστά την ομάδα. Μια χαρά την κατέβασε. Πράβο. Στο 15ο λεπτό. Δεν του βγαίνει ο Τιόπ. Ποιο. Δεν του βγαίνει ο Διόπ στο παιχνίδι. Α τον Διόπ, ρε. Εντάξει, εκεί τι να βάλει ο άνθρωπο, αυτού έχει. Δεν είπα τίποτα. Αυτού έχει. Είπα, δεν του βγαίνει. Τρία ταγάρια χάφ έχει. Έχει τον Διόπ, τον Ντικουρέ και τον Τάμπο. Και οι τρει μαζί. Και οι τρει μαζί. Άμα του πα τώρα, πουλάνε γαλματάκια κάτω στην Λεωφόρο Νίκη και έρθει ο φύλακα, πώ του λέει αυτό το. Η πρώτη που θα τρέξουν 100 μαύροι. Οι 97 θα φύγουν. Θα σωθούν, θα πάρει τα τρία. Θα συλλάβουν αυτού του τρει ρε κόκκινε. Λόγω ταχύτητα. Και λόγω ταχύτητα ρε κόκκινε. Πιάστε του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, τι πιάστε του. Τι πιάστε του. Θα πιάσει η φωτιά η πολυκατοικία, θα είναι 100 Αφρικανοί μέσα, οι 97 θα σωθούν, θα κάνουν αυτή την παρανάλωμα του πυρός. Εγώ, αν είμαι πυροσβέστη και ξέρω ποιοι είναι, θα πω μην κάνετε καταγραφή πτωμάτων,
Οι τρεις αυτοί δεν είναι καμένοι τόσο. Σήμερα τους βρήκατε αυτούς τους τρεις να πούμε. Πού ψάξατε και τους βρήκατε αυτούς τους τρεις τους μαύρους να πούμε. Δηλαδή, αμόλυσε με μένα στον Κονγκό, τον Πόκο Λόκο εκεί που έγινε, κυροτάριξε εκεί της. Κυροτάριξε. Τι στο διάλογο έγινε. Είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσω πολύ να βρω μαύρο Αφρικανό που να μην τρέχει. Θα προσπαθήσω πολύ να μην το δηλαδή, βρω. Πρόκειται περί κατορθώματος. Αυτή Τζέκο Σάσα εν Τιαγέ διώξαν και πήρανε τρεις αργούς μαύρους. Και αν είχε καμιά ομάδα καλή ο Άρης απέναντί του, καλή ομάδα, ναι. Όχι αυτά τα παλτά που έχει ο ΠΑΟΚ, θα τον έκαναν 0-2 από το κέντρο. Ο ΠΑΟΚ, το είπε και ο Ζαέρης το πρωί, το είπα και εγώ και σωστά το είπε, έκανε λιγότερες φάσεις από ό,τι έκανε ο Λεβαδιακός στον Άρη. Ποιος ΠΑΟΚ τώρα. Για ποιο ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Για τον ΠΑΟΚ που έπαιξε με Κούδα 15 χρόνια και τώρα έχει τον Αγκούστο Δεκάρη. Για ποιο ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Μας βλέπει ο Πατατούδης από την Ιερουσαλήμ που είναι που χτίζει εκεί πέρα γέφυρες του Χριστού να πούμε και γελάει να πούμε. Ο Βουλινός ξεθάβει από κάτω με, να, βγει. Να βγει από τον τάφο και να πει εμένα ρε κύριε. Βέβαια ρε φίλε, τι λες τώρα. Ξεθάβει τον τάφο. Μου λένε και στα μνήματα της, του Ευόσμου ακούγονται θόρυβοι. Ψάχνει ο Βουλινός να βγει έξω από τον τάφο. Μας λέτε τώρα ρε πια πάμε. Και αρχίζουν τα ευγενικά και πρέπει να κάνουμε μεταγραφές πρόεδρε. Πρόεδρε, πού να τολμήσουν να το πούνε. Πού να τολμήσουν. Τρέμουνε. Οι μάγκες οι παοξίδες τρέμουνε. Να το πούνε, έλα εδώ ρε πρόεδρε, βγάλουμε μια ανακοίνωση. Θέλουμε μεταγραφές. Τώρα κατηγορείς ρεπόρτερ. Δεν κατηγορώ κανένα κόκκινε. Το γενιχεύω. Τους κακείς. Δεν κατηγορώ κανένα. Το οικοδόμημα λέω πώς λειτουργεί. Πήρανε πόντο στο Χαριλάου και πιένανε και χαμογελούσανε το βράδυ. Που δεν χάσανε από τον Άρη του Τιόπ Νταόπ και του Ντούμπα Ντούμπα Ντιόπ. Χαιρότανε να πούμε οι παοξίδες. Πήρανε πόντο. Ο άλλος έβαλε δεύτερο σεντερφόρο, ο Αχθοφόρος, ο Τερζής να πούμε. Εντάξει. Το παιδί ό,τι μπορούσε έκανε ένα λάθος, θα το πω αργότερα. Και ο άλλος έπαιξε εκεί, μόλις έβαλε τον businessman και έπαιξε με τον Κούρτη σε τις κολοκαθίστρες όταν χάναν την μπάλα. Ναι, αμέσως λέει αμάν, τι έκανα. Άντε businessman παίξει αριστερά και πάρε και ένα ύπνο, να βάλω τον Καντουρί. Είδαμε στον ΠΑΟΚ δεκάρι τον Καντουρί. Να σε πάω οξύς δηλαδή που ξέρει την μπάλα, να πει τέταρτο όροφο είναι. Ακαριέως θα είναι ο θάνατος. Να μην πάω στο νοσοκομείο και ταλαιπωρηθώ. Πέφτω από πάνω, σαν στούκα από πάνω και με παίρνει ο χάρος κατευθείαν τη ζωή. Να πούμε χωρίς να ταλαιπωρηθώ. Να πούμε τι είναι αυτό το έργο, ρε τώρα. Πάω και να αυτό να που έχετε φτιάξει, να πούμε. Καλά, ο Άρης μικρή ομάδα, είναι γάμα εθνική. Ήταν κοκκινόχωμα, έπαιζε παλιοχώρη, έπαιζε. Ξέρω εγώ που στο διάλογο έπαιζε σουφλί, έπαιζε. Άστα, μικρή ομάδα είναι. Ο, μια ομάδα, μια πόλη. Μια ομάδα, ένα ραδιόφωνο, μια πόλη, μια ιστορία, ένα site. Με ένα παπούτσι. Μια ομάδα έχει παίξει χαμηλή κατηγορία, είναι μικρή. Τι είναι, ρε κόκκινε. Μια ομάδα που έχει παίξει μικρή κατηγορία, γάμα εθνική, πει κοκκινόχωμα και παλιοχώρη. Δηλαδή η Νάπολη που είχε πάει μικρή κατηγορία είναι μικρή. Τι μικρή κατηγορία. Είχε πέσει. Πόσα, πότε πήρε τελευταία φορά πρωτάθλημα η Νάπολη. Κάνει πρωταθλητισμό η Νάπολη, είναι πρώτη στην αυτήν. Δεν είναι μικρή. Τώρα είναι πρώτη. Άστο, παρακάτω. Είχε πέσει. Ατυχές παράδειγμα. Οι Rangers είναι μικροί. Γιατί πόσα πρωταθλήματα έχει οι Rangers. Τα πιο πολλά από όλους. Ο Άρης τι έχει. Ο Άρης τελευταία φορά που πήρε τίτλο. Είπες ότι. Ο Άρης τελευταία φορά που πήρε τίτλο, η Σαπουτζάκη και περίοδο. Α σε μας ρεκόκκινε τώρα. Α παράτα μας ρεκόκκινε. Σαπουτζάκη και περίοδο. Έπαιρνε τις πάνες εκεί με τα φτερά που στα γονάτια της γερχέτες. Άσε με ρε κόκκινε μεσημεριάκια μέσα. Ζαλείς τον έρωτα. Γελάς να πούμε. Έτσι να κάνω. Πάω και είναι αυτός που έχει φτιάξει μόνο τώρα. Με τον Κατουρί. Άμα το πεις τον Κατουρί σκόρδιας πάρε ένα 90 γαϊδούρι ρε. Σκύψε ρε χωρίς να λυγείς τα ποδάκια σου. Θα πάει στο μου. Ναι. Άμα σκύψε θα πήγε για ψυχοθεραπείες θα πηγαίνει μετά. Σκύψε και δες τα κορδόνια σου. Ζήτησε λέει, να παίζει με παντοφλέ παπούτσια. Γιατί λέει δεν μπορεί άμα του λυθούν τα κορδόνια, πρέπει να πάει στο Λουτσέσκο να δει. Τι είμαι αλήτης, ρε, τι αλήτης σήμερα. Ομάδες είναι αυτές τώρα. Βλέπω σε αγοράκι με το Βρίζα αυτό το ΠΑΟΚ και του πιάνουν χαχανιτά να πούμε. Βλέπει ο Κώτης κάτω στην Αθήνα. Καλά, εντάξει, ο Άρης με τον Καρυπίδη, τι έκανε. Ο Καρυπίδης. Ξέρει μπάλα. Το πιάνουν τον κόλλο τον Καρυπίδη. Ξέρει μπάλα. Ο πρόεδρος ξέρει μπάλα. Του ΠΑΟΚ δεν ξέρει μπάλα. Και που ξέρει μπάλα τι κάνει. Πήρε του μαύρου του αργού. Έλα Χριστέ και Απόστολε, πήρε αργούς μαύρους και πήρε για άλλη μια φορά center for, να μην πω παλτό γιατί μπορεί να ψιλεκτεθώ, γιατί μπορεί να κάνει γκολ, δεν είναι σαν τον άλλον, αλλά ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ τώρα του Σαβίδη ο ΠΑΟΚ, τα στιμένα χτυπήματα της μπάλας τα χτυπάει ο Τσαούς με την Περμανάντ, δηλαδή, τώρα που θα πάω να πέσω. Σίγουρα να πεθάνω, να αυτοκτονήσω, να μην με πάω στο νοσοκομείο και δεν έχει και αναισθησιολόγους εκεί πέρα.
Δεν μπορεί να κάνει εγχείρηση, λέει τώρα. Δεν μπορεί να κάνει εγχείρηση, λέει, γιατί δεν έχει αναισθησιολόγους, λέει, να πούμε. Και τώρα το για ποιος. Ναι. Πάρτε τον Μποξέρ, πάρτε τον Στεφανάρα, δείτε να εκεί, τι είσαι εσύ, αναισθησιολόγος. Πατ! Δώσε ένα μπουνίδι, τρεις ώρες, τρεις ώρες θα ανανέσει τόσο άλλος. Ούτε εγχείρηση, δεν καταλάβει ούτε τίποτα. Δεν έχει, λέει, αναισθησιολόγος. Άλλο τίποτα έχει να μας πεις. Πήρες φορά τώρα, σε διακόπτω. Άμα σε διακόπτω, θα πει και είμαι διακόπτω. Διέκοψέ με, τι. Λοιπόν. Ο Άρης έχει τίποτα που να διορθώνεται κατά σε. Βέβαια. Τι. Θα πάρει δύο καφάρες που να τρέχουν και τελείωσε το πρόβλημα. Χθες η καλύτερη του παίκτες ήταν η μπακ. Δεν το περίμενα εγώ αυτό το πράγμα. Και ο ένας μπακ και ο άλλος. Και ο άλλος ήταν να τους πιει το ποτήρι. Να τους πιει το ποτήρι. Άρα, για μένα ορθώς πήγε από τις πτέρυγες. Θεωρητικά ο Πάπα. Έλα, έκανε λάθος ο Τερζής. Ο Καρυπίδης. Λέει επεμβαίνει ο Καρυπίδης και επεμβαίνει στην 11 ο Καρυπίδης κτλ. Τι έκανε ο Καρυπίδης. Πού ήσουν ένα Καρυπίδη που επεμβαίνει. Πάρ τον τηλέφωνο το Τερζή. Πες τον ρε αγόρι μου. Α, δεν στρίβει το μυαλό σου. Μου είχε τον καλύτερο παίκτη. Διαβολιστή. Στον καλύτερο μπακ του ΠΑΟΚ, τον Λίρατζη. Ο Λίρατζη είναι μπακάρα. Καλό μπακ. Άλλαξε τον μεριά. Πάρ τον από τη μεριά του Τσαοξή, ρε φίλε. Χτύπα τον εκεί. Πες και ένα χαφ. Τον Γκαρθία. Δώσε έντολη σφύρα από τον πάγκο. Χτυπάμε το στόπερ, το παγλαμά, το στόπερ τον ένα τον Κουγεράκι που δεν στρίβει ούτε με Κλάρκ. Τρακτέρα μα δια πάνω του να έρχεται ο Κουγεράκης. Όλοι θα σωθούμε, θα πέσουμε στα χωράφια μέσα κτλ. Θα τον πατήσει τον Κουγεράκι τον τρακτέρ. Δεν θα προλάβει. Ο Κουγεράκης. Άδικος. Και ο Ταοξής. Το χτυπήστε τους. Το τρώει κίτρινη κάρτα ο Ταοξής. Πριν το βγάλει ο Ρουσέσκου, τον έβγαλε να βάλει το Βιερίνια, σου λέει τώρα. Θα τον χάσω τον μικρό. Τα οξύ τον λέω. Τσαούσι, πώς το λένε. Λοιπόν, πάνε ρε τα αγόρια από εκεί πέρα. Κάνε ένα τριγωνάκι. Χτύπα τους εκεί πέρα τους για να πάρεις μπέναλτι και τέτοια. Το πήρε τον μπέναλτι. Χτύπα τον εκεί. Δεν είδε. Το μάτι. Την αδυναμία. Την αδυναμία. Πρέπει να τη βλέπεις το αλλού. Και το πλεονέκτημα. Ό,τι άθλημα κι αν είναι. Ναι, γι' αυτό. Ό,τι άθλημα κι αν είναι. Αν ήταν τόσο καλό, θα ήταν πρώτο προβλήμα. Έτσι. Αυτό που απαιτείς. Είναι απέτηση από έναν προπονητή ο οποίος είναι καταξιωμένος. Βέβαια. Νιώθει. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν υπηρεσιακό ο οποίος δεν όπου έχει αδυναμία. Ρε. Εγώ ήμουν αντίδηλος με έναν πριν πόσα χρόνια και διεκδικούσαμε την ίδια γκόμενα. Αυτός τι έκανε. Λέει θα το πάω να το ποτίσω τώρα από το να πιούμε που δεν αντέχει το ποτό. Την πάρω να φύγω. Όντως, μπαμ, δεν μπορούσα να. Λέω έτσι σε κουβάλα. Πάμε λέω Ρηβασία την άλλη μέρα. Πάμε περίπατο κτλ. Τον άφησα 45 χιλιόμετρα πίσω, την πήρα μετά εγώ την κόμμα. Έτσι είναι. Το βλέπεις τον άλλον. Το ποτό με βάλε κάτω, δυο ποτά. Εγώ νύσταξα να πούμε. Έφυγε ο άλλος, την πήρε. Α, έτσι σε του λέω, πάμε την άλλη εβδομάδα. Παρέα. Ισοπαλία τον έφερα. Δεν χάσαμε. Δεν έχασα. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Ισοπαλία. Δεν. Ας μην κερδίσω, μην χάσω να πούμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Πάμε στη διάρκεια. Τι πολλά έχουμε, ακόμα δεν μπήκαμε. Ακριβώς. Ακόμα δεν μπήκαμε, βγαίνουμε. Εγώ ακόμα ζέσταμα το λαρίκι μου κάνω. Ο Καντουρί και ο Αγκούστο δεκάρια στον ΠΑΟΚ. Μας ακούει ο Κούδας και έχει λιποθυμίσει από τα γέλια. Κάτι του μαλάκι του Κούδα από τα γέλια, σε ξερός. Δεν μπορεί από τα γέλια ο Κούδας. Ναι, έχει λιποθυμίσει. Ο Καντουρί δεκάρια στον ΠΑΟΚ. Πού του Σαββίδι, έλα, διάλειμμα, άντε, πάμε. Το γίνεται εδώ στου 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκάνης, αδελφών 101 και Μάρκου Γκότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκάνης και τους συνεργάτες του. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54-045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, Κωστή, μας φέραν τα παιδιά από τη Ράφαελ Πίτσα να φάμε. Ένα έχω να πω ότι δεν έχω δοκιμάσει πιο νόστιμη την πίτσα. Πήγα και από το κατάστημα στην Τούμπα και με ποιήθηκαν με ζυμαρικά και πίτσες και εκπληκτικές σαλάτες. Όσοι μας ακούτε στο επόμενο μας, μην το σκεφτείτε. Πηγαίνετε σε ένα από τα τρία καταστήματα Ράφαελ Πίτσα ή αλλιώς παραγγείλετε για το σπίτι. Αν πείτε και δείτε τις αξιολογίες θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλάνε από μόνος τους σε μεγέθη τα οποία είναι καταπληκτικά. Ράφαελ Πίτσα εν Πάστα στην Πολύγνη, στον Εύωσμο, τώρα και στην Τούμπα. Λοιπόν. Λοιπόν, το βράδυ μετά το μάτς πήγε ο Τερζής στο σπίτι και
ούτε μίλησε με τη γυναίκα του, πήγε στον καναπέ, κοιμήθηκε στεναχωρεμένος. Ο άλλος άνοιξε σαμπάνια. Ο Λουτσέσκου. Είχε κάτι χαμόγελα, λέει, μετά το μάτς. Αστιάκια, κόλπα, ιστορίες. Ήταν λαλίστατος, είχε όρεξη να πειράξει κτλ. Κατάλαβες που τον κατάντησαν τον ΠΑΟΚ. Ήρθε στην πόλη του ο ΠΑΟΚ. Γύρισε στην πόλη του ο ΠΑΟΚ. Θα φαγώνεται με το γείτονα ο ΠΑΟΚ. Και άμα κάνει και ο Ηρακλής τίποτα, αρχίζει να στέλνει και πάνω εναντίον του Ηρακλή ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος ξέφυγε ο Χοντρός. Ο Χοντρός έφυγε απάνω. Πήρε 34 χρονών το Μαρσέλο ο Χοντρός. Μπάλα δεν έπαιξε ο Χοντρός εχθές. Προχθές πότε ήτανε. Άθλιος ήτανε. Όπως άθλιος ήτανε και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Σ' αρέσει ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας καινούρια. Όχι. Τι δεν σ' αρέσει. Δεν μου είναι, δεν είναι από τις γυναίκες που μου αρέσουν. Και ποιες γυναίκες αρέσουν, χοντρές ένας αρέσουν. Όχι, η πρόεδρος της Φιλανδίας μου αρέσει. Της Φιλανδίας. Της Φιλανδίας. Τι, για δείξτε, τι. Τι Φιλανδία. Θα σε δείξω. Δεν τον αρέσουν. Είναι και δύσκολο. Πώς. Ρε φίλε, με ρώτησες. Ναι. Να μην απαντήσω. Απάντα, ναι. Για να τη δω. Καλή είναι, γιατί. Για τα μούτρα σου μια χαρά είναι. Πάμε παρακάτω, άστα τώρα, δεν είναι τη ώρα. Λέγε. Παρακάτω. Περίμενε. Παρακάτω, βρε, κοιλιά κάνει, βρε, εκπομπή, βρε. Ποια είναι αυτή. Αυτή. Είναι αυτή. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας. Και εδώ παιδάκι είναι. Μικρή. Τι δουλειά έχει εσύ, πας να την ικανοποιείς, δεν μπορείς εσύ. Βρε, ας τι κάνω εγώ, σου λέω, του αρέσει. Αυτή είναι πιο πρόσιτη, ρε. Μιλφάρα αυτή, λίγη τρας. Ποια είναι, ρε, είναι δυνατότερα. Μια χαρά είναι. Άσε, βρε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τα μούτρα στα είδες, τα κόκκινα που θες και τη Φιλανδία. Είπες αν μου αρέσει. Άντε, πάλι, δεν είπα ότι θα διεκδικήσω μια τη γυναίκα. Τι να διεκδικήσεις, ρε. Έχω δικαίωμα να μου αρέσει, να μην μου αρέσει κάτι. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα, δεν μπορείς να διεκδικήσεις. Να... Τι λες. Αυτό που σου λέω. Έχεις δικαίωμα να φαντασιώνεις. Καλά, είσαι φαντασιώνεις και χωρίς φαντασία. Είσαι αφαντασιώτικο. Πρέπει να έχεις αντικείμενο για να φαντασιωθείς. Η λύση τράζες, αρέσει. Όχι. Η προσωπικότητα. Το κοριτσάκι πήρε. Ένα θέμα εκεί στην εκκλησία σας μαθαίνουν. Ρε γούστα είναι αυτά. Γούστα, με το ζόρι πρέπει να μ' αρέσει. Άλλο ρε, πάρα κάτω. Ρε. Λοιπόν, πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο του Σάου, ο οποίο λέει: Κωστή και Γρηγόρη, ο Περζής είναι καλός διαχειριστής, καλά το ροστρεκουάρι, αλλά δεν έχει την ποδοσφαιρική ευφυία να διαβάσει και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των αντιπάλων. Ενώ ας πούμε ο Λουτσέσκου που παίρνει 2 εκατομμύρια, βλέπουμε και τι αλλαγές μεγάλες κάνει κτλ. Τα προβλέψιμα. Η κυρακατίνα της γειτονιάς παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, ξέρει σε ποιο λεπτό θα γίνουν οι αλλαγές, ποιος θα βγει και ποιος ερώτηση. Θα βγει. Τι ερώτηση, μωρέ. Φταίει ο Λουτσέσκου ή το υλικό. Ποιος Λουτσέσκου φταίει. Τι Λουτσέσκου, τι υλικό. Είναι ο Λουτσέσκου κακός ή το υλικό της ομάδας. Με τι μπάτζετ έπαιξε ο Λουτσέσκου απέναντι. Μεγαλύτερο μπάτζετ έχει από τον Άρη. Με τι διαιτησία. Συνήθως καλύτερη. Ναι. Ε? Ναι. Τι είναι. Είναι καλός ο Λουτσέσκου. Και τι Λουτσέσκου, μωρέ. Κρύφτηκε να πάρει τον πόντο. Φοβήθηκε αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που ονειρευτήκατε. Και ο άλλος έπαιξε με 2 σέντερφορ τελευταίο δεκάλεπτο. Πήρε το ρίσκο. Καλά έκανε. Φυσικά καλά έκανε, αφού είδε ψοφίμια την άλλη. Και τα χάφτω άλλαξε. Όλα καλά τα έκανε ο Τερζής. Δεν είδε την αδυναμία. Την αδυναμία του αλλού. Πάει να το χτυπήσει το έργο από εκεί. Από εκεί μέρα. Ραπ μια χαρά ήταν το παιδάκι ο Κουλιαράκης και διαφωνώ ότι δεν στρίβει. Απλά βγήκε από το χάφ του ΠΑΟΚ, ο παίκτης του Άρη με φόρα. Και από απειρία δεν μυρίστηκε το κίνδυνο. Διότι όταν είσαι σταματημένος στην κάλυψη, δεν απλώνεις πόδι. Βαρύδιο ήταν. Έπρεπε να γυρίσει το σώμα μια φορά στον τα αντίπαλο. Μικρά βήματα, βρε. Κατά τα άλλα, στάθηκε, μην είσαι αυστηρός. Πρώτο τέρμπι. Άστονα, μωρέ, να λέει. Εκτός έδρας του Χαριλάου. Άστονα, να λέει, μωρέ, τώρα. Τα μικρά βηματάκια. Ανέκρηκτος είναι. Με τα χέρια πάει και παίζει. 4 τόνους προσόντα έχει. Μυαλό δεν έχει. Και ανέκρηκτος είναι. Άιντε. Τον κουλιαράκι μου τον κάνετε τώρα. Ρα, τι έχει να πει για τον Τάντα που έλεγε 30 κιλά άνθρωπο και τι θα κάνει αυτό και μόλι βγήκε αλλαγή έχασε στο κέντρο ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Και που αν δεν είχε αυτού του δύο προπατέ δίπλα του. Ο Τάντα. Ακόμα καλύτερο. Ο Τάντα. Τώρα αυτοκτόνησε ο Σκαρτάδο μετά από αυτό το μήνυμα που είπε. Για το Μαραγκό δεν μιλάμε γιατί εντάξει, άστο το παλικάρι. Αν ακούω Τζοκνάγκμπε. 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 Ναι. Στι φοιτίε. Θα πάει σε κάλα μισοκάλαμο μέσα να μου κοιμηθεί κάτω να μην ξαναξυπνήσει. Τι μας λέτε ρε. Το Τάντας ρε. Πήκε ο Πίσες με τον Κούρτης και βγει ο Τάντας και τι. Έχασε ο ΠΑΟΚ το κέντρο. Άλλο είναι το θέμα. Τι μας λέτε μωρέ. Θα δούμε κανένα τσιγάρα να κάνει παπάδες του Λουζ και μετά να αιτιολογήσουν κάτι στο λόγο που το δώσουν. Ο Τάντας. Αυτοί εδώ πρέπει να κάνουν τη διαφορά στα κα. Αυτή Τάντας. Μπήκε μια φορά μέσα. Να τριπλάρει, να μπει κάθε, να πετάξει μια πάσα. Ο Ντάντας, παράλληλες πάσες και τέτοια. Μάρκαρε λίγο τα μισά μαρκαρίσματα. Τα είχε στην Ντάντας. Να ονειρευτώ εγώ το βράδυ, θα πάω ξύ τον Ντάντας στον ύπνο μου.
Θα έχετε κάνει τα έργα. Είμαι καλύτερα χάφ. Θα μπορούσε να κάνει πάλι καλύτερα πράγματα. Ποιο θα κάνει. Με καλύτερα χάφ. Με κάποιον να πείσω του. Άμα είναι να πάω εγώ στο Larry King και να κάνω το δελτίο ειδήσεων, να σε με ρε κόκκινε το. Περιμένω τον άλλο. Ρωτάω ρε φίλε, άνοιγε το τσιγάρα. Ναι. Ο οποίος έκοβε το παιδί μια φορά. Να στα τσιγάρα και τα πουρα. Πάει αυτό τον φάγκ, να στο τσιγάρα και τον πουρα. Ας. Ρε ποδοσφαιρική ερωτήρα. Αν χαφ. Είχε καλύτερο χαφ. Αν, με το αν δεν μπορώ να... Αν είχε καλύτερο χαφ και αν. Ας. Λοιπόν, δράμα είναι ο ΠΑΟΚ. Για μένα θα πρέπει να είναι προβληματισμένος ο λαός του. Το ότι είναι ευχαριστημένο που πήρα πόντα από αυτό τον Άρη. Συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά εξίσωση δεν βγαίνει. Η θέση δεύτερη που βγάζει Champions League φαίνεται ότι ούτε και εκεί. Γιατί άμα είχατε κάμια κολοκαίλα για τη δεύτερη θέση, ήδη θα είχατε πάρει δεκάρι που φωνάζει ο προπονητής. Τέλος. Αυτό πάλι τι, πώς το εξηγείς. Τέλος, φτάνει. Δεν μπορώ να μιλάω τώρα για. Πώς το εξηγείς. Να, να μην παίρνει. Φτάνει. Δεν είναι μια εκπομπή να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι ερείπιο, πήρε τον πότο. Εντάξει. Τέλος, πάμε παρακάτω. Είπες κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι πρόβλημα το ότι επαναπαύεται στο ένα γκολ και κάθεται πίσω. Γιατί είναι ένα πρόβλημα εγώ και. Κάποια στιγμή δεν θα το πλήρωσε. Τι να κάνει δηλαδή. Κάποια στιγμή δεν θα το πλήρωσε. Τι να κάνει, τι είναι ο Παναθηναϊκός. Μπαρτσελόνα είναι, τι να κάνει. Πρεφυσικά τρέχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ από όλους. Έβαλε ένα χαφάκο τον Κουρμπέλη εκεί μπροστά από τα δυο τα στόπερ. Χατζιπαλιέτα, όπως το λένε και ο. Πώς το λένε τον άλλον. Ο Τσέρι. Ο Τόμπιο Τσέρι. Και παίρνει ο Μπελμόντ και τα χάφ του. Και τα χάφ του. Ο Μεχία. Ο Μεχία, τα χάφ του Λεβαδιακού και τον περιλαμβάνουν τον Παναθηναϊκό και του έχουν αλλάξει τα πετρέλαια. Και καλύτερο παίκτη στον Παναθηναϊκό, ο Πούγκουρα. Ποιο Παναθηναϊκό. Για ποια σωματεία μιλάτε. Τον πήρε ο Λεβαδιακό στο κέντρο ένα 30 λεπτό. Του άλλαξε τα πετρέλαια του Παναθηναϊκού. Δεν ευκαιρία όμως. Βρε, τι ευκαιρία να τον κάνει ο Λεβαδιακός. Έφτανε στον Πούγκουρα και στον άλλον και έγινε ο Σάρλια. Μια χαρά ο Πούγκουρα. Ναι. Ούτε ένα λάθος. Και καλύτερο παίκτη τον Πούγκουρα. Και ο Παναθηναϊκός. Τον έκραζε τον Πούγκουρα. Άντε πάντα. Για τον κράζη τον Πούγκουρα. Εγώ και κοντό είναι, μπάλα δεν ξέρει. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, χαμηλά έκοψε τον Λεβαδιακό. Εντάξει, ο Πούγκουρα. Τι έπρεπε του Χατζηνικολάου που του φίλου σου μάνα. Τι λες! Μάτζετ και τα πίνετε τα ουισκάκια κάνει τον Μπούγκουρα. Είπα ποτέ για τον Μπούγκουρα. Και χτε μιλά. Άντε, πίνει τα ουισκάκια με το μάνα τζέρ. Σε, σε κερνά τα ουισκάκια πίσω από τον Μπούγκουρα. Ποιο θα με κεράσει τώρα. Άντε, τελείωνε. Και χτε μιλά. Άντε. Μ' άκουσε ποτέ να λέω για τον Μπούγκουρα κάτι. Άντε, πίνει με το Χατζηνικολάου. Και χτε μιλά. Έκανα παίξει άλλο αλφαδίκιο Χατζηνικολάου. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτά αλλού. Πάμε παρακάτω. Αυτά αλλού. Πάνε ο Μπούγκουρα. Άλλο τι έχεις να πεις. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όντως δεν μ' άρεσε. Αλλά ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια μαγκιά. Τι μαγκιά έκανε ο Ολυμπιακός. Ότι φέρνει τον Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο γιατί τον φέρνει. Γιατί τον έφερε. Ναι. Για επικοινωνιακούς λόγους. Ε, βέβαια. Για επικοινωνιακούς. Γιατί. Ο Μαρσέλο πέρσι είχε πολύ λίγες παρουσίες. Πού. Τι άλλο να δεν. Και τι δεζάκια. Δεν είπα ότι. Δεν έχω απέτηση. Δραματίας είναι. Όχι. Όχι. Γέρος είναι. Όχι. Τι το λες γέρο, 34. Ναι. Δεν το λες και γέρο και ανέδρα, το λες 34. Ρε φίλε, το πρωτάθλημα που έχουμε στέκεται για πλάκα. Είναι τραυματίας. Όχι. Τελείως. Για επικοινωνιακούς λόγους τον φέρνει. Τεράστια μεταγραφή. Βέβαια. Τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή. Τεράστια επικοινωνιακή μεταγραφή. Ναι, ρε φίλε. Ο Μαρινάκης τους πει, αλλού είναι η μαγιά του Μαρινάκη. Παίρνει τους δανεικούς και τους φέρνει εδώ. Είναι παιχταράδες όλοι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον άλλον, τον έφερε για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό δεν σου είπε. Πλάκα κάνει. Λέει τον Σαββίδη και τον Μελισανίδη, βρεθούν τώρα στον δρόμο σε κανένα πικνίκ να πούμε, ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης. Το πικνίκ του Μαρινάκη θα είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί θα και τον Καράπαπα μαζί. Θα έχω κάνα φορτηγό σάντουιτς να πούμε. Ο Σαββίδης πολιτοδίαιτος ο άνθρωπος γιατί προσέχει και τα λοιπά. Ο άλλος έπαθε έβραγμα ζωή να έχει. Και αυτός οπωσδήποτε θα είναι λιτοδίαιτος, θα το βλέπουν το χοντρό, θα τρώει τα σάντουι στο πικνίκ και θα πιάσει την κουβέντα. Θα του πει ο Αλαφούζος. Θα είναι ποιος? Ο Αλαφούζος θα είναι. Ο Αλαφούζος είναι για τον Δελασσάλ, δεν πάει πικνίκ. Είναι πως είναι υψηλών τόνων. Μόνο σε καλά ρεστοράντα. Ναι, ρεστοράντα ακριβά με κουρμέδες και τέτοια. Δεν πάει. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κουρμέδες. Ναι, του καρατζαφέρι τρώει και τέτοια. Λοιπόν, που είχε μείνει. Α, και του λέει ο Σαββίδης τώρα. Δώσ' μου μια ελίτσα από το πικνίκ. Γιατί τα σούπερ μάρκετ στη γειτονιά μου είναι κλειστά από τη Ρωσία
και θα ανοίξουν μετά από κανένα χρόνο. Πολέμου και λόγω πάρκο. Πολέμου, ναι, δώσ' μου και το κουκούτσι στην ελιά και τα λοιπά. Και θα του πει, πάρε πένιτα να πούμε, και εσύ και ο Μελισανίδης να πούμε και τα λοιπά. Πάρτε φτωχή. Πάρτε φτωχή, πένιτες να πούμε και τα λοιπά. Θα του πει, δεν μου λες, ποιον έχεις αριστερό μπακ, θα το πει το Μελισανίδη, το κάτι σαν πει, καρ, 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 θα γελάνε. Και από το γέλιο θα γίνεται σεισμός πέντε ρίχτερ, δεν διώνω το γομάρι για να πω χορ, 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 και τα λοιπά. Το Κατσισαφί. Εσύ αριστερό μπακ ποιον έχεις. Το Τζαούς. Το Τζαούς. Μπα! Και εσύ ρε μάγκα ποιον έχεις γελάς. Τον Μαρσέλο εγώ θα λέει. Και εσύ έχεις το Τζαούς. Τι να τον πεις τώρα, τον πεις, τι να τον πεις. Χοντρός, λιγνός, χωνεμένος, αχώνετος, τι να τον πεις τον χοντρό. Εγώ παίζω με τον Τζαούς. Ποιος όταν του βγήκε αλλαγή ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα και τον έπιασε ο Λουτσέσκου, ήταν στην άλλη ψιός του. Έχασε το πορτοφόλι και μην το μαλώσει ο μπαμπάς του, τον Τζαούσι. Πήγε στο Λουτσέσκου που είναι θείος του να τον καλτσιλικώσει να μην τον δίνουν στο σπίτι. Είναι αυτό το πράγμα ρε, που παρουσιάζεται. Εμείς βλέπαμε ρε, τον ΠΑΟΚ, να μην πω για Κούδα Παρίδη, Σαράφτερ Ζανίδη, Ορφανό και ιστορίες, Κωστίκο και τέτοια. Μην πω και μετά Δημόπουλο, Κωστίκο, Σκαρτάδο κτλ. Πήρατε το άλλο ποτάκι. Να πω για τον Πατατούδη την ομάδα. Ομάδα άρα ήταν. Με Φρατζέκο, Μαραγκό. Ωραία ομάδα ήταν. Νάκμπε. Ωραία, έβγαινε τρίτο, τέταρτο, έπαιζε μπαλάρα. Είχε ο άλλο το πρωτάθλημα, του δίναν τα ψίχουλα του φουκαρά του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μετά έφτιαξε ο Ζαγοράκη. Πήρε τι σαρδέλε, τι πέταξε. Έφτιαξε ομάδα. Τι να ήταν το πράγμα. Μέχρι πριν ένα μήνα το ίδιο έλεγε για τον Ολυμπιακό. Ό,τι έλεγε για τον ΠΑΟΚ, το έλεγε για τον Ολυμπιακό. Ισχύει. Ο χοντρό πήρε, έκανε, άλλαξε, έραψε, σπρώστησε κτλ. Οι άλλοι εδώ κάνουν προσευχή στον Άγιο. Πήγα έξω από τον Άγιο Φανούριο. Είδα καμιά 80 Άγιο Φανουρόπτες ΠΑΟΚ. Το διάλογο γίνεται. Σταματάω το κόρτεμα να πούμε. Πάω να φτιάξω και την κουβέντα. Ανοιχτό το παράθυρο κλειστό. Ανοιχτά όλα, τι να πάρουν. Λέω τώρα δεν θα έχει πολλού γύφτου. Με κλέψουν και το εντάλλι την τσάντα που έχω. Κάτσε να κλείσουν το παράθυρο. Το Άγιο Φανούριο. Θα έχει πολλού γύφτου να με εξοντώσουν να πούμε το κόρτεμα κτλ. Κατεβαίνω κάτω, βλέπω τον Κατηλανά αυτή φίλο μου, τι κάνετε. Είναι λέει αγιοφανουρόπτες, λέει από παοξίδες. Τι, να φανερώσουν, λέει κανένα δεκάρι, θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, λέει τη δεύτερη θέση. Και ψέλνει ο παπά στον αγιοφανουρόπτες. Ο κύριο Δεϊθόμεν. Ποιο είναι ο κύριο Δεϊθόμεν. Δεν μου λένε κόκκινη. Ο κύριο Δεϊθόμεν, ποιο κύριο. Κυρίου Δεϊθόμεν. Ποιο είναι ο Δεϊθόμεν. Κύριο, ποιο είναι. Να ευδεϊθούμε στον κύριο. Ο Δεϊθόμεν είναι. Του κυρίου Δεϊθόμεν. Ο Δεϊθόμεν ποιο είναι. Θεόμεστα στον κύριο. Είναι άνθρωπο ο Δεϊθόμεν. Όχι, έτσι. Του κυρίου Δεϊθώμε. Γιατί τι προάλλε που ήμουν στην εκκλησία έλεγε τον κύριο Δεϊθώμε και ρωτάω. Του κυρίου Δεϊθώμε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν του κυρίου. Θα κάνουμε δέη στον κύριο. Α, για το Θεό λέει. Ναι. Του κυρίου, ο κύριο είναι ο Θεό. Του κυρίου, ναι. Α. Με κεφαλαία. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ο Δεϊθώμε ήταν κύριο και τον προσφώνησε ο παπά ω κύριο. Έγα μου, τέλο πάντων 80 για τον Φανουρόπιτη είχε. Ο Αϊθαράπη στείλα και από τον Αϊθαράπη άλλε 40-120. Για Βαρβάρα 200 είναι ο Φανουρόπιτη. Δεν γίνεται ρε Μάγιο Φανερόπιτες να φανερωθεί δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Τέλος, σταματώ εδώ. Δεν έχω άλλο κάτι να πω να πούμε. Κωστή, καλησπέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μικραίνει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα είναι στο 92 χθες το μάτς. Έχουμε κόρνερ και το κάνουν από κοντά να καθυστερήσουν. Ντροπή απλά. Ναι. Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ άχρηστε. Λέω 228. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο 228. Πώς την βλέπετε την Γαλάζια Ελλάδα φέτος? Θα τα καταφέρει. Ποια? Γαλάζια. Την Γαλάζια Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Και τι Λάρες, την ΑΕΛ. Από πού είναι Γαλάζια? Έτσι, γιατί είναι μια δημοκρατία γι' αυτό. Α, συγγνώμη. Καλησπέρα από το κεντρικό μαύρο τον Μπορντό. Ο Ρουμάνος το χαρακτηρίζει κι άλλο, αλλά δεν το διαβάζω. Δήλωσε ότι είναι πολύ ηθρική ατμόσφαιρα εδώ και δεν μου αρέσει καθόλου. Τελικά ράπη και κόκκινη λιγμένε δόρσκε βότκε σου δίνουν εκεί. Ποιο είπε, ήταν ηθρική ατμόσφαιρα? Ο Λουτσέσκου. Για ποια ομάδα? Για το Βικελίδη. Σε στέλναμε τον Αμαξά του Καριλάου. Λέει, τι θέλετε, Ρουμάνε? Λουλούδια και φραπένο. Ναι, το στέλνουμε. Ράπη, συμφωνώ μαζί σε όλα γι' αυτό τον Άρη και δεν μου αρέσει αυτό. Πρόστιμο σε όποιου όσου έχουν αντίθετη άποψη. Μάλιστα. Επικίνδυνο. Ναι. Τι έγινε? Εγώ αν ήμουν Χατζη Νικολάου και με προκαλούσε και με αποκαλούσε Λιγούρη, θα του είχα αλλάξει τα φώτα. Ποιο Χατζη Νικολάου? Έτσι λέει ο Δημήτρης. Εσένα είπα Λιγούρη. Πιθανόν δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Έχει τον Μπούγκουρα μάνατζερ. Πίνει τα ουίσκι με τον Χατζη Νικολάου κόκκινο. Προφανέστατα του λέει, πες στο Φαλακρού, πήγα μια καλή κουβέντα για τον Μπούγκουρα. Χθες που έπαιξε καλά ο Μπούγκουρας, να την πούμε την καλή την κουβέντα. Δηλαδή, για όποιον λέω καλή κουβέντα, πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, είσαι πονηρός γι' αυτό. Εσύ είσαι πονηρός. Όχι, ναι, εγώ είμαι πονηρός. Απατεώνα. Δεν τρέπεσαι. Δεν έχει επιχείρημα να πει, πάρ' το.
Εκεί στο Μετρόπολη, μη σπάτε αυτό το Δήμο για το Θεό. Δεν κατάλαβα. Λέει εκεί στο Μετρόπολη, μη σπάτε αυτό το Δήμο για το Θεό. Ποιο Δήμο? Πού να ξέρω. Το Δήμο θα σπάσει άμα θέλει η αρχηγή. Εμείς είμαστε εδώ υπάλληλοι. Ό,τι με λένε κάνω, όπου με βάζουν παίζω. Παίξε πρωί, παίξε βράδυ, παίξε απόγευμα. Είσαι μεγαλομέτωχο. Άσε άλλο. Πάνε άλλα θέματα, κόκκινη κοιλιά κάνει. Φτάνει. Φτάνει με τον Άγιο τον Πάκ. Πολλά. Πολύ σάλιο καταναλώσαμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο από παιχνίδι που σε... του άρεσε, σου προκάλεσε έκπληξη? Τι μπάτσικε. Βόλο, Όφη, διπλό. Εντάξει. Πάει, κερδίζει. Να και χάνει από τον Όφη. Πάμε τίποτα άλλο, κόκκινη. Α την μπάλα. Α την μπάλα. Περίμενε. Λαμία, Αστέρα, Τρυπόλεω. Α την μπάλα, ρε, μεσημεριάτικα με τη Λαμία. Θα κλείσω τα ραδιόμενα. Είδε καθόλου Ευρώπη. Πράσι την μπάλα, είδα. Α την μπάλα, είσαι. Ποιο, τι σ' άρεσε περισσότερο? Που δεν κέρδισε η Λίβερπουλ. Που δεν κέρδισε. Γεμάτο παιχνίδι πάντω. Ναι, δεν τη γουστάρω τη Λίβερπουλ. Γιατί δεν τη γουστάρει? Δεν τη γουστάρω γιατί τα φάρμακα τελειώσανε, πε του. Με συγχωρείτε, δεν έχει τρέξει πάντα. Τζιμίκα τον είδε, τι έκανε. Βράστη το Τζιμίκα. Μα η Λίβερπουλ τρία χρόνια έκανε pressing στον τερματοφύλακα τη αντιπάλου ομάδα. Συμφωνούμε. Επί 70 λεπτά. Οι πορτοκαλάδε τελειώσαν τη Λίβερπουλ, να του πει του Κλοπ. Τώρα πρέπει να παίξει λίγο μπάλα από πίσω. Από πίσω δεν έχει καμ να παίξει μπάλα, άλλαξε κάτι καμ, δεν του βλέπουμε να τραβάνε κι αυτού. Και αρχίζει τη μεγάλη την παλιά. Θα γίνονται δεκάρια ο Άρλοντ και ο Ρόμπερτσον και ο Τζιμίκα. Τζιμίκα ήταν εκπληκτικό. Ναι, εκπληκτικό στι μεγάλε παλιέ. Ποια μεγάλη βλέπουμε... παλιά, επελάσει έκανε και έκανε τέτοιε. Ο Ιάννη από πίσω. Προσποιεί ιστορίε. Δεν είναι η Λίβερπουλ. Άστε τη Λίβερπουλ. Γούστα να πω χασί Άρσεναλ, ο Ηρακλή τη Αγγλία. Γιατί τον λύσει Ηρακλή. Τι γιατί τώρα ο Ηρακλή. Έπεσε μπάλα, έβδομο έβγαινε. Τι να το πω, Ηρακλή. Βρέ, κούρσου λέμε, για πε μου δηλαδή. Τι, καταρχήν, είναι καλή η Μάντσεστερ. Τι καλή η Μάντσεστερ. Και καλό προπονητή. Έριξε τον Ρονάλντο έξω. Πέταξε τον άλλο και το στόπερ. Το... έδωξε εκείνο το. Σαν τον Τρέγιο Μαγκουάιρ. Σαν τον Τρέγιο Μαγκουάιρ εκεί. Γομάρι να σε δίνει να σε κάνει με τι υδραυλικέ. Για MMA καλό είναι. Για ξύλο καλό είναι. Για ξύλο καλό είναι. Τον πρόλαβε ο αστυνόμο κάτω στη Μύκονο. Για ξύλο καλό είναι. Τον έκανε αλτιουκά. Για να κόβει ξύλα στο παγκαίο καλό είναι. Για μπάλα δεν στρίβει. Τον πέταξε έξω για αυτόν. Πέταξε και δύο χαπάκια δυνατά και να η Manchester United θα κάνει πρωταθλητισμό στο τέλο. Θα ενοχλήσει του άλλου δύο. Τουλάχιστον θα είναι κοντά. Ποιου άλλου δύο? Τι είναι οι δύο? Υποτίθεται η City που χάνει βαθμού το ένα μετά τον άλλο και η Liverpool. Αυτή ήταν τα μονοπόλια πέρσι. Και αυτέ οι δύο ήταν. Ήταν. Τώρα είναι και η Arsenal. Εντάξει, Arsenal ρε κόκκινη. Η Άρσεναλ σαν τον Ηρακλή είναι. Έπαιζε μπάλα, τα πουλάγε τα μάτια στο δεύτερο γύρο. Άστε, και πια Άρσεναλ τον Ηρακλή τώρα. Θα χωθεί καμιά άλλη έκπληξη, θα δούμε. Θα δούμε. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, δεν είναι. Ναι. Τίποτα καν κοινωνικό έχει. Περίμενε. Κάνα Ιταλία είδε. Τι Ιταλία. Ιταλία. Βρά την μπάλα, ξελέω, θα γυρίσουν τα ραδιόφωνα οι άλλοι. Άμα θέλω μπάλα, έχω εκπομπέ να κάνω για μπάλα. Για μπάλα μιλάω τώρα. Υπενή. Υπενή ότι. Έχω εκπομπέ οι οποίε είναι για μπάλα. Αυτή δεν είναι για μπάλα. Είναι για μπάλα για λίγο. Σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα τι θα το κάνουμε. Το ΠΑΟΚ 15. Ξέρουμε τι είναι ο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε. Άριστη, είπαμε Ολυμπιακό. Τα είπαμε για το ΠΑΟΚ. Άστι την μπάλα. Είναι και άλλο. Η Ίντερ τώρα θα ακούσει άλλο μεσημεριά και γυρνάει. Α το μεσηγεί. Θα γυρίσει άλλο. Θα γυρίσει άλλο από την δουλειά με την κόμενα και ακούει για την Ίντερ να του πει βάλε ζουρέντιο. Πάλι τα ίδια σκητά. Προπονητή είναι αυτό. Ρε μάθημα θα σα κάνω. Ρε προπονητή έχει. Ρε μάθημα θα σε κάνω ξανά σε λέω. Πάρε κανένα άλλο θέμα. Α την μπάλα, ρε κόκκινε, έσυγε την μπάλα. Έσυγε κουμάρι, κάμια τράπουλα, το παδικό κανένα. Α την μπάλα, μια ώρα φτάνει. Τα πάνε οι εκπομπέ οι άλλε το πρωί τα είπαμε. Τα είπε ο Μπούζα το μεσημέρι, τα είπε άλλο. Φτάνει την μπάλα, δεν το Αναστόπουλα, άκουσε. Πάλι με την μπάλα στην. Αναστόπουλα, άκουσε. Αχ, ρε κόκκινε, γλυκέ μου. Δεν θέλω στο κεφάλι σου να το φά. Πάει να το φά, σε σώνουν. Πάει να το φά. Ξανά σε σώνουν. Δηλαδή πα στη λεμιτόμο το κεφάλι σου. Δεν ακούει. Στη λεμιτόμο το κεφάλι. Τράβα το σκύνη σε διάλειμμα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει το βόδι δευτεριάτικα ότι ο κόσμος έχει άλλα θέματα. Το Άρης ΠΑΟΚ ήταν. Αυτό το Άρης ΠΑΟΚ ούτε 24 ώρες δεν κρατάει. Ξεχάστε. Τελείω. Αλήθεια. Α το κόλλο Άρης ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Αλήθεια. Του άχρηστου τώρα. Όταν λε αλήθεια. Μια μισή ευκαιρία ο ένα άλλο τον πέναλτι το χτύπησε χειρότερα από μένα. Στο πανηγύρι, α το αρισπά, καχαρί. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, πιάσε κανένα άλλο ωραίο θέμα τώρα. Άντε, μπράβο. Πάντα Μετρόπολη εδώ σε 95,5 των FM και γίνεται τη Κακομοίρα και είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη
οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όταν το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του στο facebook ή στο ποστάρι μας της πέντης εκπομπής. Λοιπόν, η Λιζ Τρας και επίσημα η νέα πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας. Τα πάμε ρε κόκκινο, πριν λίγη ώρα το λέω. Τώρα η κύβηση. Πρέπει να είπα για την πρωθυπουργός να σας αρέσει σαν γυναίκα. Και εσύ το δίνεις ανήθιση μισή ώρα μετά. Τα ναρκωτικά την καλύπτει όταν παίρνει το κόκκινο. Πού να πάρω κι εγώ να είναι μισή. Δεν παίρνω ναρκωτικά. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι παίρνει. Δηλαδή, μεταφορικά το λέω. Η Λιζ Τρας, σε ρωτάω, είναι σαν είναι ωραία γυναίκα. Όχι. 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 Σάμα τι ξέρω, πε από γυναίκα. Όχι. Όχι. Ξέρει. Κάτι παραπάνω ξέρω, θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν. Ναι. Επειδή το βάψουμε είναι μια σημαντική απόφαση, συνοδέψτε το με το διαμάντι των χρωμάτων του Acrylan Max από τη Vitex. Αποκτήστε το από το διαμάντι των χρωμάτων του Κοσμάγλου. Τέσσερις υπερσύγχρονοι χώροι αφιερωμένοι στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά, γεμάτοι πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom παρουσιάζονται εφαρμογμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές. Κοσμάγλου με τέσσερα καταστήματα στο Κέντρο, στο Φίνικα, τον Εύωσμο και στον Κόμβο της Ευκαρπίας. Λοιπόν, περνάνε στην αντεπίθεση. Ποιος? Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θέλουν να απεργήσουν την μαλματίδα. Είμαι υπέρ των εργαζομένων που δεν θέλουν να απεργήσουν. Είμαι υπέρ των εργαζομένων. Όποιο θέλει το στηρίζω απόλυτα. Βγάλαν και ανακοίνωση. Καλά κάνανε, πολύ καλά κάνανε να δουλέψουν τα εργοστάσια, να δουλέψουν οι εργαζόμενοι έξω συνδικαλιστές από τη ζωή μας. Εγώ 54 χρόνια πήγα, 9.000 ένσημα έχω, ένα συνδικαλιστή δεν είχα ανάγκη ποτέ. Δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν τους θέλουμε. Γιατί στο τέλος βγαίνουν κερδισμένοι αυτοί και εμείς πεινάμε από κάτω. Ας τους συνδικαλιστές. Στηρίζω, γιατί έχω άποψη και ας πάω κόντρα από την άλλη μεριά. Στηρίζω αυτούς που θέλουν να δουλέψουν. Τσαμπουκά ο άλλος θα με πει εμένα ναι, άμα κάνω απεργία για όχι. Τι φασισμός είναι αυτός. Κάνε απεργία κάτι. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Δεν έχω δικαίωμα να μην κάνω ρε απεργία. Φυσικά και. Και ποιος είναι αυτός που θα με τσαμπουκαλευτεί. Για ποιο λόγο. Με συγχωρείς. Αν υπήρχε υγεία στο συνδικαλισμό. Αρέσει, κόκκινε μετά, δεν κάνω κουβέντα. Δηλαδή, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα είναι στραβά. Στραβά είναι όλα, ναι. Δεν υπάρχει κανένα που πρέπει να είναι άξιο. Κανένα, όχι. Στην Ελλάδα κανένα, έξω δεν ξέρω τι κάνω. Κανένα. Όλοι κομματόσκυλα βολεμένοι. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Τι. Όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποιο κλάδο. Ναι. Και δεν υπάρχει συνδικαλισμός για να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Συγκεκριμένα πες μου. Τι προβλήματα. Άμα υπάρχουν προβλήματα και δεν μας πληρώνουν. Θα πάμε να πούμε πλήρωσέ μας. Δεν πρέπει να οργανωθούμε με κάποιο τρόπο. Τι να οργανωθούμε. Τι θα πάνε να μιλήσουν με τους οικοδότες. Τι θα πάνε. Πάμε μόνοι μας. Να πούμε δύο άτομα. Τι θα πάμε μόνοι μας. Ναι, άμα εμένα ρε σύγκοκκινε δεν με πληρώνει ο Καρατζαφέρης ή ο Ανδρώνης ή ο Σχιζοδήμος. Ναι. Τι θα πάρω μαζί μου. Πυγμάχο να πάω να πλακωθώ μαζί τους. Δεν μπορώ να πάω να τους πω ρε παιδιά τι γίνεται και τα λοιπά. Πρέπει να βάλω τον άλλον. Τι να το βάλω δηλαδή. Την ίδια δύναμη χιάνα με τους πολλούς. Τι τους πολλούς. Δηλαδή αν σε πληρώσει και δεν πληρώνει τους άλλους. Ναι. Δεν είναι αδικό αυτό. Και τι είναι δίκαιο στη ζωή, δηλαδή. Αν πληρώνει εμένα και δεν πληρώνει του άλλου, πάει να πει ότι εμένα με έχει ανάγκη και δεν έχει του άλλου. Σαν επιχείρηση. Το ίδιο πράγμα δεν λέω. Ρε, άκουδο, ρε, άκουδο. Το ίδιο πράγμα δεν λέω. Θα μάθει να έχει αντίλογο. Θα μάθει να έχει αντίλογο. Άκουδο. Λοιπόν, το ίδιο δεν λέω ότι κάνουν συνδικαλιστέ. Βολεύονται αυτοί και του άλλου. Βολεψάκιδε. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Άρα, κόκκινε, θε να μιλήσουμε ωραία. Ωραία, μιλάμε. Είμαι εγώ εργοστασιάρχη. Ναι. Είμαι, ξέρω εγώ, επιχειρηματία. Ναι. Έχω μια επιχείρηση. Αυτό που θα μου κάνει τη δουλειά τον πληρώσω. Τον άλλο δεν τον θέλω. Γιατί τον πήρε, θα σου κάνει. Τον πήρα, δεν μου κάνει. Και, τι από το... και άμα δεν μου κάνει, το καμιτσικωθώ 10 χρόνια δηλαδή. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, αφού δεν σου κάνει, γιατί τον πήρε. Ο ιδιώτης, άκουδο, στον ιδιωτικό τομέα, αυτός που σε έχει ανάγκη θα σε πάρει. Είσαι καλός στέλεχος, είσαι καλός εργάτης, είσαι καλός οδηγός, θα σε πληρώσει. Ναι. Άμα είσαι με συγχωρείς μαλάκας, δεν θα σε πληρώσει. Και στο μαλάκα θα πάω να κάνω συνδικαλισμό, να το σώσω τον άχρηστο. Στην Coca-Cola τι κάνανε. Για να βάλω εγώ δικό μου άνθρωπο στην Coca-Cola πρέπει να έχω υπουργό, ρε. Το ξέρεις αυτό. Έκλειπα. Ας το παραμύθι έκλειπα. Τώρα. Από εκεί ξεκινάει. Πήγα να δώσω. Από εκεί ξεκινάει. Πήγα εγώ πριν κλείσει ρε, η Coca-Cola 5-3 χρόνια. Πήγα να δω τι χρειάζεται για να μπει στην Coca-Cola. Και με κοιτούσανε. Λέει τι μέσον έχει και τέτοια. Λέω ρε παιδιά, έχει πτυχίο αυτό και τα λοιπά. Ποιος είναι αυτός να το δώσω
το βιογραφικό. Δεν μπόρεσα ούτε το βιογραφικό να δώσω. Άσε με τους συνδικαλιστές μεσημεριάτικα. Αυτό δεν είναι έγκλημα. Βρεά στα εγκλήματα τώρα. Είναι λογική. Άρα εγώ είμαι με τους εργαζομένους που θέλουν να δουλέψουν. Κάτσε ρε, το κόβουμε εδώ. Όχι. Δηλαδή παίρνεις κάποιον μόνο και μόνο γιατί σε πήρε τηλεφώνω ένας υπουργός. Πώς σου κάνει τη δουλειά. Δεν κόκκινε σε μένα τα λες αυτά. Φυσικά. Η Coca-Cola, για να μπει στην Coca-Cola, πρέπει να έχει μέσον. Ερχόταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ ποιος ήταν, σε διόριζε. Θα με χώσεις και τα λοιπά. Ας την παραμύθα τώρα. Άρα μόνος σου δημιουργείς το πρόβλημα. Όχι πάντα. Και πώς θα πω ρε κόκκινα, αφού έτσι μπαίνω. Θα αναγκαστώ να πάω στον υπουργό να παρακαλέσω να με πάρει. Με κοιτάει. Με κοιτάζει. Άμα ήταν έτσι, το 90% των νέων δεν θα φεύγαν από την Ελλάδα, διάξη και τα λοιπά, μέναν εδώ πέρα. Και άμα θέλει ο Μητσοτάκης εργοστάσια, κατεβάζει τη φορολογία, να υπάρχουν επιχειρηματίες και εμείς οι εργάτες να πάμε να δουλέψουμε. Και άμα είμαστε καλοί, με συγχωρείς, άμα είμαστε καλοί εργάτες, έχει και κακά αυτά την κακά φάρματα. Εκεί αντιχωθούμε. Αλλά το συνδικάτο, τα εκάστοτε συνδικάτα, για τους δικούς τους πάνε. Δεν πάει για τον άλλον. Εγώ δηλαδή, όταν έχασα τη δουλειά μου, όταν ήρθαμε σπάσα στο ξύλο, οι Αριανοί στο στρατηγάκι, δεν βγήκε κανένας να πει το φουκάρα. Προχώρα το έργο. Ή θα τοποθετηθείς, εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που θέλουν να δουλέψουν. Σωστό, λάθος, αυτό είναι. Είτε γουστάρετε, δεν γουστάρετε. Άμα δεν γουστάρετε. Δικαίωμα του ενός να κάνει απεργία, δικαίωμα του άλλου να πάει στη δουλειά. Εγώ είμαι με τον άλλον που δεν θα πάει στη δουλειά. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Δεν είμαι με τον άλλον. Τον απεργό. Είμαι με τον άλλον. Αν έχει δίκαια αιτήματα. Δεν ξέρω ρε, τι έχει, τι αιτήματα. Τα έχω δει τα αιτήματα. Εσύ προκαταβάλεις δηλαδή τον άλλον. Ναι. Τα αιτήματα που έχουν δεν είναι δίκαια. Τι αιτήματα. Για πες τα αιτήματα, ποια είναι, τα ξέρεις. Κάνεις εκπομπή, τα ξέρεις τα αιτήματα. Γιατί σου λέει τι συνεργασία, ξέρω. Γιατί. Σου λέει γιατί συλλογική. Δεν θέλω συλλογική, σου λέει άλλος. Τι συλλογική. Γιατί μην καλύπτεται. Ο άλλος δεν καλύπτεται. Και... το παράλογο του αιτήματος. Ωραία, ας κάνουν απεργία αυτοί που δεν καλύπτονται και εμείς που καλυπτόμαστε πάμε να δουλέψουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να πλακωθούμε. Αυτός πρέπει να βάλεις σαμπουκά έξω τα βατζιλίκη. Βρε, συμφωνώ. Φέρω και εγώ τα ματ και γίνεται τη μουρλή. Και... μην κάνεις το δίκιο σου. Γιατί δεν κάνω κανένα δίκιο. Κανένα δίκιο δεν κάνω. Κανένα δίκιο δεν κάνω. Κανένα δίκιο δεν κάνω. Κλείσαν επιχειρήσεις εξαιτίας τους. Γκουτιέρ, Μουντιέρ, Μαρφίνι, τώρα τα κλείσαν όλα. Ας τον παραμύθι. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω άλλη κουβέντα. Η Κουτζιάρ πώς έκλεισε, ρε. Ξέρεις. Πώς έκλεισε, ξέρεις. Από τις παράλογες απαιτήσεις. Άντε, μπράβο. Τελείωνε το. Ναι, δεν ζούμε σε εποχή παράλογη. Τελείωνε απαιτήσεις. Τώρα, μη με λες εμένα. Εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Άντε, μπράβο. Και δεν είχα ανάγκη ούτε μια φορά στη δικαλιστή. Κανένα. Και ούτε θα χρειαστώ. Γιατί μόνος μου καθαρίζω. Πορεύεσαι μόνος. Μόνος μου καθαρίζω. Άρα δεν του έχω και ανάγκη. Πάμε παρακάτω. Μάθατε όλοι. Σου είπε κανείς κακός. Τελείωνε, γίνα την κουβέντα, με εκνευρίζεις. Θα πω πράγματα που δεν πρέπει να πω. Μην με εκνευρίζεις. Άιντε. Εκνευρισμένος είσαι μόνος. Μου τους έφερες εδώ πέρα. Τον ελληνικό χρυσό. Να κλείσει ο χρυσός. Έφερε εγώ. Ναι, δεν τους έφερες εδώ. Ούτε. Τους έφερες πριν πόσα χρόνια. Τι λες. Και μόλις μας έδωσε διαφήμιση ο χρυσός, το μούλοξες. Τι λες, ρε. Εγώ τι λέω. Τι λέω, Χατζόνι. Κανένα δεν έχω φέρει. Έχω 500 σελίδες, λέει, από το χημείο για τον ελληνικό χρυσό. Να κλείσουμε όλες τις επιχειρήσεις, να κλείσουμε τον ελληνικό χρυσό, να κλείσουμε την Goodyear, να κλείσουμε την Coca-Cola, να την πάμε σε αυτή και να έχουν τους συνδικαλιστές. Ποιον έφερε εδώ πέρα. Τελείωνε, ρε. Τελείωνε. Θα αρχίσω να σε πυγμαγώ τώρα, μη. Πάρε παρακάτω, μην εκνευρίζει. Θα αρχίσω να πυγμαγώ τώρα. Θα αρχίσω την πυγμαχία, μη. Μια άσημα ανέβηκε η τεστοστερόνη τώρα, με τρελαίνει. Καλά κάνει. Κάτι. Η αδρεναλίνη μου. Να πάρουμε κόσμο. Κόμο. Κόσμο. Πάρε κόμο. Λοιπόν. Πριν πάμε στο κόμμα. Κόσμο, αφού δεν έχει γραμμέ. Πάω κάρι 0-0. Πού είναι το κόμμα. Μπορεί να κάνει λίγο από μόνη. Τι ευκαιρία. Πάω ξραβή και ένα μπέναλτι ο Άρης. Και από δύο ψηλού ευκαιρίε έξω από την περιοχή. Τι κόμμα να πάρει. Τι να πει. Εγώ λέω τι έχει να πει ο κόμμα. Τι να πει ο κόμμα. Λοιπόν. Πιο πολύ που πούμε γιατί. Αν ανοίξουμε γραμμέ για τη Μαλαματίνα θα λένε παρά να λένε για το μάτ. Μην προκαταβάλει. Λοιπόν, ξέρω τώρα ποιο πάω τώρα. Τον ακούς το δεκάλυτρο και τον λοιπόν, κατουρί. Όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιο μιλάω. Και γι' αυτό επέλεξα την Αργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκίνητου 1300 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφώνησε τώρα στο 2310-300-305 και βρείτε μέσα κερδισμένη και πάνω απ' όλα ασφαλής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σα. Για πες μου πώς είναι καλασμένο, γιατί δεν γίνεται. Θα το δούμε. Ρε εσύ, για άλλο τι είναι τη Λίλα και την άλλη την κοπέλα. Είναι γραμμές κανονικές. Μπορούμε να πάρουμε ή είναι καλασμένες. Δεν μπορεί να μην είναι γραμμές σήμερα μετά από Άρης Πάου. Δεν γίνεται.
Όταν υπάρχει κάποιο θα το μάθω. Πάντε, πάντε. Μία έχει. Μία φαίνεται εκεί. Είναι χαλασμένο. Μία τη φαίνεται. Προχτέ λειτουργούσε. Πάλι κανένας. Πού να ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να έχει μία γραμμή μόνο. Δύο... Καλησπέρα. 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 Ποιο είναι. Δώσε λίγο ήχο, ρε Φούντα. Έλα, ναι. Εγώ εσύ. Εγώ. Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Άμα πας ρε φίλε έξω από τον μπαλκόνι θα σε ακούω. Άκου να σε πω ρε, άκου να σε πω τώρα. Πρόσεξε να δεις. Λες χώνεσαι τον κόκκινο για την εκπομπή το 2-4, έτσι. Δεν θα ακούς μια αλήθεια. Τι λέει αυτός? Ποιος την έκαψε την εκπομπή Φαλακρέ το 2-4? Ποιος σου είπε ότι κάηκε ρε φίλε? Κάτσε. Εσύ την έκαψες και θα σου πω και γιατί. Κάτσε να ακούσουμε τι θα πει. Για λέγε ρε. Λοιπόν. Επειδή ο Μπούζος φοβήθηκε τότε τον Ραγκάτσι, 8 με 10, σε κοτσάρι 8 με 10 το πρωί εσένα με τον Κουλιανό, ναι. Κάνατε όντως ένα καλό δίδυμο, ναι. Όντως είναι καλό το δίδυμο. Ναι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, Αλακρέ, βγαίνεις καπάκι με τα 2 με 4. Ναι. Ίδιες ατάκες, ίδια πράγματα. Κατάλαβες? Γι' αυτό κάει και η εκπομπή. Όπως λες εσύ, εκπομπή και ακροματικότητες και θα μας αλλάξουν και θα μας κάνουν. Το 8 με 10 το δικό σου φταίει. Όχι το 2-4. Μα του λέω μου μιλάς για μπάλα ρε, για την Ίντερ. Κάτσε ρε, περίμενε ρε Κώστα. Τα δίνεις όλα το πρωί 8 με 10. Ενώ τώρα δεν δίνω τίποτα. Και μετά το τώρα χαμηλός τόνος είμαι. Έφυγες, ωραίος. Επόμενος. Ο Πικασό είπε κάποτε ότι τρία είναι τα κακά του 20ου αιώνα. Ο φεμινισμός, ο κομμουνισμός και ο συνδικαλισμός. Καλησπέρα. Για το συνδικαλισμό. Καλησπέρα. Για το συνδικαλισμό ο Πικασό είχε απόλυτο δίκιο. Παρακαλώ, φάγαμε έλα, τους φάγαμε στη μάπα χρόνια τους συνδικαλιστές. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλά φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Προοδευτική Μόναχο. Γεια σου προοδευτικά, ναι. Γρηγόρη, το 99 ήρθα στο Μόναχο, εγώ είμαι οδηγός στα λεωφορεία. Ναι. Το 94 είχα πάει στον Πειραιά, στον Καρά, στα λεωφορεία να πιάσω για οδηγός με το θείο μου που ήταν μέσα στα λεωφορεία. Mm-hmm. 35 χρόνια. Και όταν είχαμε πάει στον κύριο Κολάτο, θυμάσαι τον Κολάτο που τον είχαν. Το θυμάμαι τον Κολάτο. Το θυμάμαι. Ναι. Του λέει την μπάμπα μου, του λέει τάκι, του λέει δεν μπορώ να βάλω τον ύψο σου. Λέει έχω 100 άτομα από τον Πειραιά. Καταλάβες τι θα δω στη Γερμανία με ένα δίπλωμα και με σαβούλια. Δεν με ήξερε κανείς. Μου λέει δίπλωμα, έχετε κύριε, του λέω ναι. Ταβατζή δεν ήθελα πες στη Γερμανία, αυτό πες στον κόκκινο. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Πες στον κόκκινο, ταβατζή δεν ήθελα στη Γερμανία. Ποιος διαφωνεί, ρε φίλε. Άντε, μπράβο. Έτσι πες στον κόκκινο. Μ' άκουσε να λέω κάτι διαφορετικό. Και όταν είχε έρθει το 93 ο Αντρέας ο πατέρας ο Βοτανικός στον Καράς, του είχε πει τότε που τα είχε πάρει με τις ατάξεις και τα είχε κάνει ιδιωτικά τα λεωφορεία, του λέει ψηφίστε με για να σα βάλω εγώ πάλι μέσα, λέει. Ποιος διαφωνεί με αυτό, ρε φίλε. Εσύ. Ποιος διαφώνησε, ρε, είναι δυνατόν? Γιατί πώς δημιουργείς, δηλαδή. Δεν είναι λάθος των εταιριών όταν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βρεάς το λάθος. Τώρα τι γίνεται, πες μας. Ποιος έχει δίκιο. Ας τι θα πρέπει και θα έπρεπε. Γρηγόρη, στη Θεσσαλονίκη που ρώτησα, στη Θεσσαλονίκη που ρώτησα, χθες μου είπανε να μπω λίγο στο λεωφορείο εκεί, στο ΑΣ, που δέχεται. Για πες. Μου λέει 70.000 μου λέει. 70.000 ευρώ μου λέει τη θέση να αγοράσει. Για να μπω λίγο να κάνω μεροκάματα. Μίλα, να το πω ότι δεν ισχύει αυτό. Μίλα, δεν έχει. Πρέπει πήγε στο Μάνο και σώθηκε. Δεν ρωτάτε γιατί θα έχουν οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Δεν ρωτάμε, φίλε, τα ξέρουμε. Ξέρεις, αλλά δεν μιλάς. Ποιος δεν μιλάει, αυτά είναι τα λάθη. Κάνετε στους οργανωμένους οπαδούς και στους συνδικαλιστές, θα ρισκένετε, σφοβάστε. Άντε, μπράβο. Σφοβάστε. Εδώ κάνουν απεργίες στα συνδικάτα με την αστυνομία. Τα δηλώνουν μία μέρα πριν και τους λέει ποια άτομα θα έρχεται και τους παίρνει και βίντεο. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Σώθηκε, άλλος πήγε στο Μόναχο. Καμία εκπομπή δεν κάει και λέει μην ακούτε κόσμο. Ναι, καλά τώρα. Γεμίζεται τα μεσημεριανά μας, αρνιόμαστε από το μεροκάματο. Εύχομαι να έρθει και απάντα 2 με 4. Κάστε να μόνο τώρα, τώρα ωφελώς τώρα το μεσημέρι, τώρα πάμε παρακάτω. Διαβάζω και τ' άλλο. Άντε, μπράβο και εσύ τώρα. Παρακαλώ. Και ξύρισε καμιά τρίχα να πούμε. Με στη βρώμα είσαι. Ποια τρίχα ρε, ποια βρώμα ρε, μπάνιο ρε. Εκμοντερνίζω. Να σε δει κόμμενα με αυτή την τρίχα και τον αγκώνα το μαύρο. Ποιο θα πάει με άντρα μαύρο. Σε 4 χρόνια θα πάει. Τι βλακίε βρέτε. Αυτό τον αγκώνα, θα το φτιάξει τον αγκώνα. Τι μαυρίλα είναι ο αγκώνα. Γεννήθηκε τώρα βλαμμένο. Φρέ, γεννήθηκε βλαμμένο στον αγκώνα, ωραία, το φτιάξει. Ωραία, χαλάρωσε λίγο. Αγκώνα μαύρο. Από κάτω η υδροτήλα στη μασκάλη. Ποιο υδροτήλα. Η τρίχα και αυτή η βέρα. Πού τη βρήκε αυτή τη βέρα.
Αυτή άμα πεθάνει για να τη βγάλει ο πεθαμένατη, πρέπει να κόψει το δάκτυλο. Ορίστε. Τι βέρα. Βγήκε. Άμα πεθάνει, θα πριστεί το χέρι σου. Θα σε πλακώσει το ξύλο. Βγάλει τη βέρα σου, ε. Ποια βέρα. Δεν έχω βέρα εγώ. Άσε τα παραμύθια τώρα. Και φωτογραφίε βγαίνει τη βέρα. Σε πήρα χαμπάρι. Καλησπέρα. Ναι. Με ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Μήπως από την πολύ τεστοστερόνη η Ραπτόπουλε νομίζεις ότι είναι η τεστοστερόνη βασικά και είναι καμιά κλιμακτήριο, αντρική. Άντε, μπράβο. Από το πρωί, ρε αδερφέ, να πούμε είσαι αρνητικός, είσαι αρνητική λα σήμερα. Πολύ αρνητική. Κάτσε, ρε αδερφέ, δηλαδή λοιπόν, άδικο έχω, με συγχωρείς τώρα. Αν έχω άδικο, πες μου, έχω άδικο. Βρε, εντάξει, το πώς είναι. Άλλες φορές το παίζεις τρελίτσα και βγάζεις γέλιο. Σήμερα γκρινιάζεις, σταμάτα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι αυτό το δίδυμο δεν κουνιέται, δεν κουνιέται. Είναι σαν τα μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν κουνιούνται, ρε φίλε. Το Μέγα Αλέξανδρο να το βγάλεις από την παραλία. Όχι, ποτέ. Δεν το βγάζεις. Δεν το βγάζεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ΠΑΟΚ, τι ΠΑΟΚ, τι Άρης, τι Μάτσινα. Τι γκρινιάζεις, φίλε, περίοδο, περιμένεις, τι γκρινιάζεις. Άκου Κωστάκο, ρε φίλε, αυτό το πράγμα τι είναι τώρα, το πίσω παίζουμε μπαλίτσα με τον τερματοφύλακα επειδή έχει λίγο πόδι σε σχέση με το μπασκαλάκι που τρόμαζες και ξαφνικά περιμένουμε να τους ανοίξουμε και με δυο πάσες να πάει Νάρεϊ και να το βάλει Μαραντόνα, τι περιμένουμε, τι κάνει. Τι να κάνει, πρέσινγκ κάνει ο Φουκαράς, όσο αντέξει. Είδες ότι τους ανεβάζει σιγά σιγά. Δηλαδή τους ξεκινάει από κάτω και μέσα σε τρία λεπτά πασούλες λες και στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα να τους πας μέσα στο κέντρο και να κάνουν δυο. Αλλά δεν βγήκε τίποτα. Βγήκε καμία φάση από αυτή την τακτική. Πώς θα το βγάλει τη φάση. Ο Ζίβκοβιτς αραγμένος στη μια μεριά. Ο άλλος ο καλός ο παίκτης ο Νάρη να τον φέρει δεκάρι. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνει και κανένας από τους πλαϊνούς στο κέντρο να πάρει την μπάλα να γίνει και τέταρτη. Την αράζουν στα άκρα. Με το που έβαλε τον Πίσεσβαρ, το μυαλό του Παοξή πάει στον Πίσεσβαρ τον παλιό και λέω: όπα, ο Πίσεσβαρ ταιριάζει εδώ πέρα. Ανάμεσα να κάνει. Και τον βλέπω πίσω από τους επιθετικούς εκεί πέρα μπροστά. Χαμένο με τρεις παίχτες πάνω του. Τίποτα, δεν ακούμπησε κάτω. Μπορεί να πούμε να κάνει playmaking. Φίλε, μας διαλύσει την ακροματικότητα. Θέλω να σε φτιάξω διάθεση. Για πες. Δεν παρακαλώ. Δεν έλεγε θα πάει στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Πήγε και έβγαλε όπλο ένας 37χρονος. Άρχεται. Ράβε, μου λέτε λένε. Δεν γίνονται αυτά. Κανέναν άλλο, να τη φυγιά. Δεν γίνονται αυτά. Θέλω να σε πάρω το Σάββατο, ρε Φλόρε, στο άλλο το πανηγύρι. Ποιος είναι ο Φλόρε, με κάλεσες. Εγώ να σε καλέσω. Εμένα με καλέσανε ο Τάσιος με το Αργύρης, με το Βλυκά. Φίλος. Φίλος, είναι να δεν σε κάλεσε. Είτε, με κάλεσε. Ήθελα να σε καλέσει. Ήθελε. Ναι. Δεν μπορεί να το ξέχασε. Όχι, δεν το ξέχασε. Σε κόψε ο Κουλιανός. Δεν πάω από αυτό. Δικαίωμα. Και εσύ έκανες την επιλογή σου. Τι πήρε για κάτω στο σπίτι μου επειδή εσύ είσαι τσακωμένος. Εγώ δεν είμαι τσακωμένος με κανέναν. Με κανέναν δεν έχω τσακωθεί. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς το να. Κλείστο ράδιο, ρε. Κλείστο ράδιο. Αυτός είναι εκνευρισμένος, το έχουμε καλά. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα που θα έπρεπε να κερδίσει για μένα ήταν ο Άρης. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 14 τελικές είχαμε και 12 έχει ο ΠΑΟΚ. Τα παιδιά απέναντι για μένα βαρούσε ο Κόκε. Σπεσιαλιτέ. Συμφωνείτε? Βαρούσε και κάτι Κόκε στο Κόκε. Ναι. Και καθήρα, εντάξει. Γραπτόπουλε δεν ξέρουμε, αλλά μιλάμε για απέναντι. Τα χτυπούσε ωραία. Και κάτι άλλο, καταρχήν, ο Κούλης πρώτα θα έπρεπε να κάνει τις υποδομές εδώ για να μην κυκλοφορούμε με βάρκες στη Θεσσαλονίκη και μετά στο σχεδιακό τα γήπεδα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μπράβο, σωστά τα λες. Σωστά μιλάμε. Αντά έργα θα γίνουμε το 2030. Θα πληγούμε σαν τα ποντίκια και μετά κάνε γήπεδάρες ρε, κάνε 100 γήπεδα. Ναι, αλλά απευθύνεται σε καύρους ο Κούλης. Χαρά οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ και οι Αριανοί, μίλησε ο Τριμάτης. Ο Τριμάτης ρε έχει λεφτά, είναι. Πριν κλείσω. Τι είμαι φορέα. Πριν κλείσω. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Συγχαρητήρια στο ραδιομέγαρο του Μητρόπολης. Είμαστε πρώτοι παγκοσμίως. Φιλούδια. Έτσι. Ρε εσύ Γρηγόρη, ακόμα αρνιάσαι για τον ελληνικό χρόνο. Λες και δεν ακούγαμε εμείς το τεράδιο. Ή μαρτωνείς σου λάθος, δεν πειράζει, παραδέξου. Δεν τους έφερες εδώ να τους ειδικάλεις, έφτιαξα να τα πω. Εσύ φίλε μου βρες. Δεν τους έφερε. Δεν τους έφερα εγώ, ήρθανε μόνοι τους. Μόνοι τους ήρθαν. Φυσικά. Ποιος άνοιξε την πόρτα. Εγώ τι είμαι, είσοδο. Τίποτα, δεν μπαίνεις μέσα. Εδώ τους έβγαλα στον αέρα. Γιατί αν τους βγάλω στον αέρα. Σε πειράξε. Και εσύ έβγαλες τους κομμουνιστές. Και τους Ανταρσία. Ποιους. Δεν τους έβγαλες. Ναι, αλλά μου φτιάχνουν τον Ραπτόπουλο στη βία εμένα. Α, ναι. Τι μπορεί να σου φτιάξει δεξιός κανάλι.
Ο δεξιό μόνο το κλείσει το κανάλι μπορεί. Και ποιο είπε ότι αυτοί που ήρθαν. Αυτοί που ήρθαν, ποιο είπε ότι είναι δεξί και δεν ήταν αριστεροί. Αριστεροί ήταν όλοι. Ε, τότε και τι αριστερού έκανε κι εγώ. Ναι, αλλά εγώ ήμουν με την εταιρεία. Ωραία, φίλε, εγώ βρε ηχητικό που εκφράζω. Αυτά δικά σου. Εγώ είμαι υπέρ τη ανάπτυξη. Κι εγώ. Ωραία. Αυτά του στυλ θα πεθάνουν τα παιδιά μα από το χρυσό. Άστα τα παραμύθια. Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άστα. Και από τα εμβόλια που να πεθάνουν τα παιδιά μα και από οτιδήποτε θα πεθάνουμε κι εμεί. Που του κουβάλισε εδώ του ειδικού. Ποιο κουβάλισε. Εσύ. Τον Ανταρσία τον κουβάλισε εδώ ήρθα μόνοι. Ποιο Ανταρσία, τον Ανταρσία τη συνεργάτη μου, τη σχέση. Ωραία. Εγώ του πήρα τηλέφωνο να έρθουνε. Εσύ πήγε ενάντια στην εταιρεία. Ποιο πήγε, ρε Ρεγάνη. Βρε αποδεικτικό ότι πήγα ενάντια. Έχω που το χώσε. Πότε το είπα αυτό. Πριν έρθει. Εσύ το έλεγε. Πριν έρθει η ίδια. Εσύ το έλεγε. Για από εδώ, ρε. Εσύ το έλεγε. Παρά μυθά, Χριστιανέ. Εσύ το έλεγε. Παρά έχω 500 σελίδε. Εσύ το είπε. Ράδιο που χρυσού. Ας, το έχει σημείο. Ιστορίε. Έχω 500 σελίδε. Ιστορίε. Σε ψάχνανε δύο βόδια για να σε. Άλλη ιστορία αυτή. Ναι. Σε δεν ξέρανε να με βρούνε. Άμα θέλανε να με βρούνε, δεν μπορούσαν να με βρούνε. Είσαι άνθρωποι με τα πέντε πρόσωπα. Δεν μπορούσαν να με βρούνε. Όχι, έχει πέντε πρόσωπα. Ξέρει γιατί. Ανάλογα τι πίνει, παίρνει μορφή και το πρόσωπο. Αν πίνει καφέ. Παίρνει άλλη μορφή το πρόσωπο. Αν πίνει νερό, παίρνει άλλη μορφή το πρόσωπο. Αν πίνει βερμούτ, παίρνει άλλη μορφή. Αν πίνει κονιάκ με κοκακόλα, παίρνει άλλη μορφή το πρόσωπο. Αν πίνει ουίσκι, κάγκ, παίρνει άλλη μορφή το πρόσωπο. Αν πίνει ουίσκι, πετρέλαιο, είσαι ο άνθρωπος με τα πέντε πρόσωπα. Εσύ πες έξι. Το ένα είναι αναπληρωματικό. Επιστρέψαμε και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-3-9 για να λέτε τη γνώμη σα. Έχει γραμμέ ελεύθερε. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλο μου. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Είδαμε τον αγώνα εχθές. Δεν μπορώ να το πω αγώνα, Γρηγόρη. Είδα δύο ομάδες πολύ μέτριες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τις έχουμε υπερεκτιμήσει όλοι από την αγάπη για τις ομάδες μας. Δεν μπορώ να σταθώ πουθενά. Είδα δύο ομάδες να παίζουν πίσω. Τον Άρη τον είδα πιο επιθετικό. Αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο αξιόλογο, μπορώ να πω. Θέλει πολλή δουλειά το ελληνικό ποδόσφαιρο για να δούμε θέαμα. Είδες θέαμα εχθές. Όχι, από τον Ολυμπιακό θέαμα. Θα δούμε. Θα δει από τον Ολυμπιακό θέαμα, αλλά να μπει ο χοντρός στην Ευρώπη, όχι να με κερδίσει το Λεβαδιακό και να μου κάθισε σαν την Παρθένα ο Ιωνικός, να πούμε, όπως κάθισε στο Καραϊσκάκι και η Βαλεριάνα εκεί πέρα. Άστα τα έργα τώρα. Μπάλα θέλουμε από τον Ολυμπιακό να δούμε και να πάει στην Ευρώπη, να πάει στους 16 της Ευρώπης. Μακάρι. Μα θέλω τώρα. Τον αγώνα χθες τον είδα, δεν τον είδα ζωντανά, δεν είδα την τηλεόραση. Το μόνο στιγμιότυπο του αγώνα που μου άρεσε, ξέρεις ποιο είναι? Το ξύλο. Όχι, φυσικά. Η πιτσιρίκα που κοιτούσε τον μπαμπά της στο ημίχρονο, ο σκηνοθέτης μας έδωσε λίγα πλάνα την εξέδρα και είχε μια πιτσιρίκα που κοιτούσε τα μάτια της, με τα ματάκια της στον μπαμπά μέσα στα μάτια και το χαμόγελό της το υπέροχο. Αυτό ήταν το ωραιότερο πάνω του αγώνα χθες από τα 90 λεπτά που βλέπαμε ποδόσφαιρο. Μόνο εκεί μπορώ να σταθώ πουθενά άλλο. Καλή συνέχεια, παιδιά, και ευχαριστούμε για την παρέα. Ναι, σε καλά. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Ράπ με εδώ, Τσακωνιστάνο. Το Φούναρ θα το πάρει, το νέο αφεντικό ή όχι? Όχι. Να αφήσει πάλι να παίξω. Το νέο συνάπτυξη. Γιατί? Έτσι γουστάρω. Αν έρθουμε από εκεί όμως, τι θα γίνει? Θα σας δείρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Φάτε τις μάπες σας. Τι έγινε? Θα με κάνετε μήνυση, θα πάρω το χρόνο. Θα είναι εισαγγελέα Αργιανό, θα με δώσει. Άντε, πάμε παρακάτω. Έλα, επόμενο φόντα. Πάμε. Πάμε. Καλές τηλεφωνίες θέλω. Θέλω τις κόκκινες τηλεφωνίες καλές. Έλα, έξω από τα μπαλκόνια βρέχει κιόλας. Άντε, πάμε τις κεραίες δυνατά. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Βασικά πήρα γιατί άκουσα μια μαγική ατάκα, να πούμε, με τη Ζωζό τη Σαπουτζάκη. Κάτι τέτοιες ατάκες είναι που κάνουν διαφορά. Δεν τις ακούς πουθενά, να πούμε. Γιατί προσελκύουν, δηλαδή, εκτός από τους κάβους και τους κολυγάνους, προσελκύουν και τον παππούλ και τη γιαγιάκα. Που θυμούν τα νιά του τότε που ζωζό Σαπουτζάκη ακόμα περίοδο. Δηλαδή ότι τότε που πήρε ο Άρης το τελευταίο τρόπο, ζωζό Σαπουτζάκη είχε περίοδο. 17 χρονών ήταν πάνω στι μεγάλε ιστορίε. Όταν πήρε ο Άρης το τελευταίο τρόπο, ο Νάσης και ο Νιάρχος πήγαιναν θαμώνες εκεί που τραγουδούσε η Ζωζόκα και τη στέλνανε χρυσές λίρες μέσα σε σπιρτόκουτα για κάλυψη απόκρυψη, να πούμε. Βέβαια. Ρώτησε ο Ζώκα να σου πει. Βέβαια. Και η πλάκα ποια είναι, Κωστάκη? Πετυχαίνει ο Ζώκα τις προάλλες. Τα αυτοκίνητα είχαν 4 ταχύτητες. Άκουσε λίγο. Ναι. Πετυχαίνει ο Ζώκα τις προάλλες, γιατί έχει συχνά να πούμε εδώ πέρα. Ξέρεις, δηλαδή το πατρικό της και αυτά. Και λέω ο Ζώκα, λέω με θυμάσαι. Λέει κάτι που θυμίζει. Λέω μωρό, με έκανε δάχτυρη τι. Λέω σημασίτρια, λέω.
με τον μπαμπά μου τον Εδουάρδο και τον Άγη τον Κυμικόπουλο στο κολέγιο τη Βέλιου. Γιατί εσύ έμενε λίγο τη μισκή 60 κάτι και ο μπαμπά με τον Άγη τη μισκή 30 κάτι. Άμα λέει ναι, λέει τι κάνει ο μπαμπά, λέει ο μπαμπά συγχωρέθηκε το 20, ο Άγη το 21, αλλά θέλω σε βλέπω είσαι μια χαρά. Και με λέει Κώστα, εγώ λέει άμα δεν πάρει ο Άρης Ρόπαιο, δεν πρόκειται να πεθάνω. Λέω οπότε σε κόβω να σπάνει την κατοστάρα να πούμε. Άμα δεν πάρει ο Άρης Ρόπαιο, λέω εγώ δεν πεθαίνω. Λέω σε βλέπω να πιάνει 100. Γιατί είναι γεννημένη 31-32, είναι στα 90. Όχι, δεν είναι το 32, πιάνει το 33 είναι. Το 32. Τέλο πάντων, τώρα λεπτομέρειε, 32-33 εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Σε λέω, ήταν οι συμμαθητέ και πρόσεξε το ζώο και ζωή τη Λάσκαρη από μικρέ. Υποστήριζαν φυσικά όπως όλα τα ωραία κορίτσια τον Άρη. Γιατί του συμπολίτε, τον υποστήριζαν κάτι Αιγυπτορωμά. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά ακού, με αυτό το γκρέι, φίλε, δεν πάμε πουθενά να πούμε. Ποιο γκρέι. Αυτό το γκρέι, που μου θυμίζει τον Τελόρτε που έλεγε. Τελόρτε. Τι είναι αυτό που να πούμε. Ποιο γκρέι, πού του βρίσκει. Δεν είναι το πέναντι το χάλια. Είναι ότι και στο Αγρίνιο το πρώτο σου το κάνει το 72 είναι άφαντο και χθε είναι άφαντο. Δεν απασχολεί καθόλου τα αντίπαλα πάλι. Προσωπική ενέργεια, δεν έχει κεφάλι. Τίποτα δεν έχει. Το Τόλι Λιολίδη να βάλεις που είναι 45 χρόνια, 77 γεννηθείς, το Τόλι Λιολίδη, ένα σου θα το έκανε, θα ήταν λίγο πιο επικίνδυνο. Βέβαια. Ποιο γκρέι ρε Καρυπίδη να πούμε. Πού πας με τον γκρέι να πούμε. Αν ήταν ο αντίπαλο, πιο πολλέ ευκαιρίε μα έκανε ο Λεβαδιακό να πούμε. Τίποτα δεν έκανε. Ποιο πάω. Άρη και πάω, φίλε, του βλέπω 35, να ξέρει. Οι τρεις πρώτες θέσεις είναι και αυτό που σου είχα πει, αν θυμάσαι, ότι θα τον κάνω μιλημένο 0-0 για να σώθει και τον Λουτσέσκου να πούμε. Στα φιλικό μου φάνηκε να πούμε. Εγώ του είπα κάτι. Απλά στο τέλο του πέσαν κάτι μάτι και το θεατρίνε να πούμε, ξέρει, για το ξεκάρφωμα. Ήρθαν κάτι μπουνιέ, πέσανε και. Ήρθαν κάτι να πούμε, Άρη, πέσανε κοστάκι να πούμε. Ωραίο αγόρι, άντε χαιρετώ, γεια. Τι πλάκα, δεν τα είχαμε, μαλώσαμε. Καλησπέρα. Ναι, ναι, εντάξει, θα ξέρουμε τα έργα αυτά. Μόλις έπιασε 75 λεπτά, πίσω Γιάννη τα καράβια ο Λουτσέσκου. Βάλ τον Καντουρί, μη φάμε τον γκολ και πάμε στην Τούπα και μας περιμένουν καμιά 1200 κομμάτα και τι θα κάνουμε, γιατί τα κομμάτα σε εμάς δεν πάνε στον άλλον, ο άλλος είναι απλώς πέλασος να πούμε. Ε, έτσι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Μάλιστα. Έλα, ραπ, ευχαριστούμε για το ταμείο που μας έστειλες. Κόκκινη κάρτα στο μάτς, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Τι να, έτσι, είχα έμπνευση. Τι άλλο να κάνεις, ρε άνθρωπε. Είχα έμπνευση. Πολύ ωραίο προγνωστικό. Άστα να πάνε. Γιώργος από Καβάλα είμαι. Γιωργάκη, τι λέω, μάνα, μάζεψε όλα τα χωριά εκεί, παίκτες. Κάτι μαζέψαμε, κάτι κάναμε. Α, τώρα το Σάββατο έχουμε φιλικό με Πασεραϊκό. Πού, εκεί Καβάλα. Σε ένα χωριό εδώ στην Καβάλα, δεν ξέρω γιατί, δεν μπαίνουν στο γήπεδο το δικό μας. Ποιο χωριό είναι, να πάμε το δούμε. Ποιο χωριό. Θα σε στείλω στο ίντερνετ τώρα γιατί το ξέχασα. Ναι. Πού είναι, στα Μισιανά πρέπει να είναι. Τα Μισιανά πού είναι, από τη μεριά του Μπαγκαίου, πού είναι. Ναι, προς Ελευθερούπολη. Α, μάλιστα. Σάββατο. Θα σε στείλω πού είναι το μάτς, εγώ θα δουλεύω, δεν θα πάω να ξέρει. Άμα να μην πάμε, θα σε πράσει το πανηγύρι εκεί στο... Έχει ένα πανηγύρι εδώ αυτή τη βδομάδα στα 500, άστο, η πιο πού? Καλή περιοχή της πόλης. Στα 500, ναι. Ξέρεις που είναι, πάνω από τα σφαγεία, ταβέρνες εκεί. Εκεί στο κτηνίατρο το σπίτι κοντά, στα σφαγεία, ναι. Α, μπράβο, εκεί ο καλύτερος έχει κάνει 10 χρόνια φυλακή. Έχει κάνει φόνο, ναι, την είδα την περίοδο. Είδα κάτι φάτσες, πήγα πάρκαρα σε κάτι στενά, βγαίνει ένας καμιά 67 χρονών, πρέπει να έχει σκοτώσει κι άλλα δύο, τους έδαψε στη θάλασσα να πούμε. Βγαίνει ο άλλος, τα μάτια κόκκινα από το τσιγάρο, όχλο, καλή γειτονιά εδώ στην Καβάλα, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Είναι η δεύτερη καλύτερη γειτονιά της πόλης. Τι να σε πω, ναι. Έγινε, άντε τα λέμε. Τα λέμε, ναι. Καλησπέρα. Ναι, ναι, μάλιστα. Έλα, φίλε. Ο Γιάννης από Σέρβης, μου αγγίζεις, τι κάνετε. Καλώς το να. Ζεις, ρε, πού είσαι. Τι γίνεται, Κωστάκι, έμαθα από το Σιδηρόπουλο τα ευχάριστα. Εύχομαι ευχαριστώ. Και... Πάμε παρακαλώ, είναι το κουτσομπόλι το Σιδηρόπουλο. Καμιά ανάταξη δεν μας έκανε, μας άφησε εκεί, πήγε στο Μόναχο να πούμε. Ασχολείται με τον Νόιερ και τις μεγάλες φίρμες. Εμάς μας έχει ξεγράψει να πούμε ο Σιδηρόπουλος. Θα έρθει, λέει, αυτή την εβδομάδα, τον περιμένω. Εντάξει. Λοιπόν, για ΑΕΚ λίγο. Στη Λαμία ήμουνα και μέσα στο παιχνίδι, πήγαμε παρέα. Εγώ είμαι, το έχω συζητήσει και άλλη φορά. Μ' αρέσουν πολύ οι προπονητές που παίζουν τα συστήματα με τρεις στην άμυνα. Ναι, αλλά. Αλλά να τα παίζει σωστά. Να τα παίζει σωστά, ρε Γιάννη. Με εξτρέμ τώρα. Back. Τα δύο μάτς που το έπαιξε Κώστα, έδινε το πλάτος και να παίρνουν τα 70 μέτρα τα δύο τα στόπερ, το δεξί και το αριστερό. Ορίστε.
και έβλεπε και με εμένα. Να βγαίνει έξω δεξιά στην αντίπαλη περιοχή. Ορίστε. Είναι λάθος, είναι έγκλημα. Λοιπόν, και μπορούσε και με τη Λαμία να το πληρώσει. Αν το τρώγε το πέναλτι, θα ήταν διαφορετικό. Το πέναλτι, ναι. Καλά, εγώ τον πάω και βλέπα και το μάτς, γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε. Χθες έπαιξε αλλιώς. Ήμουν κάτω συγγραφό εκεί και μια δυο τηλεοράσει. Εγώ έβλεπα τον Πάοκ. Ναι, χθες Κωστή σωστά έπαιξε τετράδα, το γύρισε σε 4-2-3-1. Έδωσε, ήθελε να δώσει λίγο πλάτος. Τώρα, αλλά η ομάδα, εγώ αυτό που βλέπω, είναι μπερδεμένη στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο το δουλεύει. Το δυνατό σημείο της ΑΕΚ φέτος, αυτό δηλαδή που βλέπω εγώ και μ' αρέσει, είναι ότι θα έχει ενέργεια πολύ, ανάκτηση γρήγορη στην μπάλα, πίεση και τρεξίματα. Στο κομμάτι της δημιουργίας τη βλέπω μπερδεμένη πάρα πολύ. Τώρα, την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό θα φανεί κατά πολύ τώρα, πολλά πράγματα θα κρυθούν, γιατί άμα χάσει μένει 6 βαθμούς πίσω. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρει τέταρτη αγωνιστική. Σε παλία και αυτό θα βγει. Η ΑΕ Κωστή αυτή τη στιγμή είναι στημένη για μένα να παίξει ένα 4-3-3. Με το Δανό που είναι φανταστικός παίκτης, το Γιόνσον εξάρι καθαρό και μπροστά δύο οχτάρια διαλέγει ό,τι θες και πλαϊνούς έχει, αλλά πρέπει να πάρει και ένα φορ και μπακ. Δηλαδή πρέπει να πάρει αριστερό δεξί μπακ οπωσδήποτε. Πότε θα τα πάρει ρε Γιάννη. Πότε θα τα πάρει ρε Γιάννη. 10 μέρες έμεινα Κωστάκη. Τι να πάρει ρε Γιάννη. Κοίταξε, υπομονή θέλει Κώστα, είναι μεταβατική χρονιά. Δηλαδή το γήπεδο δεν είναι δυναμική σίγουρα, αλλά τώρα όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, αλλάζεις ρόστερ τέτοια, θα είναι... Άστε να πάει στο διάλογο, Γιάννη, πάλι ο χοντρός θα το πάρει, ρε Γιάννη. Χτύπαξε τη λόγω, ρε Κώστα, μακάρι να το κυνηγήσει μέχρι τέλος τώρα, θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, σας φιλώ, καλή συνέχεια. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Ναι. Πες καλησπέρα δεύτερη φορά, ρε. Βαριέσαι να πεις τον άλλο. Έλα, φίλε. Πάμε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Ολυμπιακός από Αγρίνιο. Καλώς τον. Δεν μ' άρεσες. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο να σου πω τη γνώμη μου και μου λες. Η ομάδα αυτή τη στιγμή ακόμα έχει την αρρώστια του Πέδρου Μάρτινς. Σωστό αυτό. Και εγώ, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, είχα πάρει και πέρυσι, σου είχα πει, πες μου ποιος θέλει την εικόνα του Ολυμπιακού, μου λες ο Μάρτινς. Σου λέω, πες μου ποιος θέλει για την εικόνα που έχει ο Πάουκ, μου λες ο Λουτσέσκου, που είχε καλή εικόνα όσο ήταν στην Ευρώπη. Εγώ τα είχα ξαναπεί και πέρυσι, δεν τα λέω τώρα. Αλλά λοιπόν, τώρα ο Κορμπεράν τι γίνεται. Ένα πράγμα που μου αρέσει αυτό είναι ότι είναι δίκαιος. Ναι, αλλά βλέπω πολύ αυτοσχεδιασμό, φίλε. Έχει πολύ δρόμο, φίλε, όπως τα λέγεις και με τον Αβραμίδη, έχει δρόμο ο Κορμπεράν, δεν έχει εύκολο δρόμο. Δεν με ψήνει σαν προπονητής, να ξέρεις. Κύριε Κόκκινη, δεν θέλω τη γνώμη σας, με τον κύριο Ραπτόπουλο μιλάω. Μετά θα έχουμε έρθει σε διαμάχη, δεν θέλω να μιλάω μαζί σας. Διαμάχη, τι είστε, δεν το θυμάμαι. Τα έχουμε ξαναπεί, με έχει κορυδέψει που μιλάμε με Νίκη Λί, εμείς από το Αγρίνιο. Εγώ με τον Ραπτόπουλο θέλω να μιλάω, που είναι αυθεντικός και αληθινός. Μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε, κύριε Ραπτόπουλο. Σε κορυδέψε για το Λί. Τον είπε. Τα έχω γραφημένα, μα θέλει ο κύριο Ραπτόπουλο να τα στείλω στο Instagram να τα δει. Εγώ ψέματα δεν λέω. Καλά, και εμείς από την Τούπα δεν είμαστε για τίποτα. Εμένα στο κύριο Κόκκινο πέστε. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, στείλτα μου εσύ να το διορθώσει. Γιατί νομίζω. Όχι, όχι. Εγώ για πάρα πήρα να μιλήσω μετά. Απλά θα μιλάω με τον κύριο Κόκκινο. Μάλιστα. Εντάξει. Γνώμη για Μαρσέλο. Κοίταξε. Ο Μαρσέλο είναι ο πρώτος παίκτης που έχει κάνει τον αριστερό μπακ να βγαίνει στα χαφ, να γίνεται οχτάρι, να πετάει πάσες. Έχει αλλάξει τη φιλοσοφία όλη τη θέση του αριστερού μπακ. Σίγουρα, γιατί πιστεύω, στο πιστεύω, μου είπες μόνο δεν θα παίξει μπάλα. Πιστεύω θα δώσει θέαμα, όλο... θα δώσει θέαμα, θα παίζει εσωτερικά, θα κάνει επιθετικά πράγματα, θα κάνει γκολ, θα δώσει πάσες, αλλά πίσω... Και ότι η Μαρία στη Γιουβέντους 34 χρόνων πήγε. Αλλά πίσω, ένας πονηρός προπονητής μπορεί να του στήσει και παγίδα. Δηλαδή με ποιο τρόπο να του στήσει παγίδα. Ανεβαίνει ο Μαρσέλο από τα αριστερά. Και κλείνει μέσα όπως έκλεινε και στη Ρεάλ τόσα χρόνια. Εκεί, εκεί όλο το μυστικό είναι για μένα να του στήσει μια παγίδα ένα σκαφ. Κοντός οχτάρι ένα τέτοιο. Τον εξτρέμ θα του πεις έλα μεταξύ φορ και εξτρέμ. Για ποιο λόγο. Δεν θα πιάσω ένα χαφ που είναι εξάρι και δεν βάζει γκολ, δεν κάνει πάσες. Θα τον αφήσω στυλ μπουχαλάκι. Άστονα να την πάρει την μπάλα. Τι άμε κάνει. Τι άμε κάνει ο μπουχαλάκι. Θα μου πει σε κανένα γκολ. Εντάξει. Θα ξανακάνει μετά από δύο χρόνια. Και μόλι πάρω την μπάλα διαγώνια. Διαγώνια πάσα στον εξτρέμ. Για τον κάνω τον Μαρσέλο. Από εκείνο που είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Να τον κάνω και μειονέκτημα να είναι. Να φύγω στην τριαντάρα την παλιά. Στην πλάτη του Μαρσέλο.
και να μπορέσω να διεισδύσω εκεί και χαμηλά, να έρθει ο στόπερ, να ανοίξει άμυνα και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το κόλπο. Αν βάλει, αν βάλει τον μπακ, τον εξτρέμ να πιάνει τον Μαρσέλο, θα έχει προβλήματα. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα. Γιατί κάνεις να τον κόψω κόκκινο, δεν σ' άρεσε. 5 λεπτά μίλωσε. Καλησπέρα. Τι τον είπε τον άνθρωπο, τον κορέδεψε για την άνθρωση. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Στείλε, φίλε μου, τι ήταν αυτό που είπε αυτό ο άνθρωπο. Και εξήξει. Αυτό το πράγμα δεν είναι πιο α το καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι. Κωστή, για σένα κυρίως πήρα τηλέφωνο. Γιατί πριν από κάνα μήνα, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο της παρακολούθησης του... του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι, ναι. Ναι, έκανες ένα σχόλιο για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Είχες πει, θυμάμαι, δεν έκανε τίποτα αυτό το παιδί να συζητιέται το όνομά του με τις γυναίκες, νέο παιδί, κάτι τέτοια. Νέος άντρας, δεν κάνει μετά, το, δεν γοητεύει τις γυναίκες. Μέρες, ναι. Και μετά από μερικές μέρες κάτι στο σκάνδαλο του, λέω, λες ρε παιδί, ήξερε τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Όχι μωρέ, να σου πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης κάτι πρέπει να κάνει να ακουστεί. Τη μια σπάει το πόδι, την άλλη του παρακολουθούν το τηλέφωνο. Λόγο δημόσιο δεν έχει ωραίο. Άντρας ωραίος δεν είναι από ό,τι τον βλέπω. Οι γκόμενες δεν μιλάνε για αυτόν. Πρώτη φορά. Αυτά έλεγε και τότε. Και τι να κάνεις τώρα. Πήγε να παίξει, λέει, μπάσκετ το κρεμανταλάκι. Τον ακούνε οι επικοινωνιολόγοι του. Οι επικοινωνιολόγοι του Ανδρουλάκη και εφαρμόσανε. Λέει, ωραία ιδέα και ο Ραπτόπουλος και το κάνανε. Εγώ αν ήμουν στο Πασόκ, κύριε, και είχα αυτό τον Ανδρουλάκη τον άχρηστο. Σαν οντότητα άχρηστο να μαγεύσει τα πλήθη. Το παιδί είναι, μπορεί να είναι το καλύτερο. Δεν κουνιέται, δεν τραβιέται. Δεν γοητεύει. Θα έβρισκα τρόπο να το σπάσω κανένα πόδι, να το παρακολουθήσω, κάτι να ακουστεί, ρε παιδί. Τι είπε τώρα, ότι σχεδιάσαν να πάθει ρήξη και αστού. Όχι, ρε, του βγήκε. Ευλογία είναι. Κύριε Κότσινε, ναι. Επειδή πολλές φορές. Σε ακούω να λες τον Κωστή ότι ρε παιδί μου, αν πιάσει έναν άνθρωπο στο στόμα σου, μετά παθαίνει κάτι, ξέρω εγώ κλπ. Δεν το λέω εγώ, η αλήθεια είναι, κύριε. Και λέω, θα πάρω τον Κωστή να το ρωτήσω. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις με την απεργία του. Είναι αυθεντία. Ναι, έχω κάνει και άλλα μαγικά μέσα στο καλοκαίρι, τα οποία δεν μπορώ να τα πω. Εδώ επειδή ο άλλος πήρε καινούργιο αυτοκίνητο και με το που μπήκε το λίδο κοφτής έκατσε κάτω το αυτοκίνητο και δεν έπαιρνε μπροστά. Πλάκα μου κάνει. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Τον Άγιο Μάμα βγήκαν όπλατα. Είναι στον Άγιο Μάμα όλοι κύριοι είναι. Μέχρι τώρα δεν είχαν βγει. Βέβαια, κύριοι όλοι. Τώρα πήγε εσύ βγήκε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας, ο Χάρης από Κατερίνη είμαι, το κόκκινο το γνωρίζω από παλιά, αν θυμάσαι κόκκινη, καστάνο εποχές και τέτοια. Πού να θυμάται. Δεν ξέρω με θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι, δεν θυμάται. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάτι για το χθεσινό μάτς. Πρώτον είδαμε έναν Άρη να έχει έναν κανονικό προπονητή και όχι τον σωματοφύλακα του Σιμεώνα στον πάγκο. Ο οποίος δηλαδή μέχρι και ο Νερουλάς Ατλέτικο κάτι θα μάθαινε. Ο τύπος ήταν παντελώς άσχετος. Είδαμε μια ορθολογική σκέψη από το. Ωραίος ήταν ο Τερζής. Ωραίος ήταν. Δεν είδα την αδυναμία του ΠΑΟΚ μόνο εκεί. Θα έπρεπε να το χτυπήσει το έργο από εκεί. Τέλος πάντων. Ναι, σωστά και αυτό. Αλλά τα μπακ μας πήγανε πάρα πολύ καλά. Ας πούμε το μαζικού. Επέμενε στον Πίρσμαν και εγώ είδα ένα μαζικού πρώτο παίκτη του. Καταρχήν ο Άρης ήταν πολύ πιο σοβαρός. Καταρχήν η αποστάση στο γραμμό του ήταν στα 28 με 30 μέτρα. Είχε πάρα πολύ καλές εφαρμογές των 30 μέτρων. Η μία γραμμή με την. Οι τρεις γραμμές. Και δεν φάνηκε τόσο πολύ η αδυναμία των χαφ. Δηλαδή με τον Άλωνε, με τον Μπούργο, θα ήταν στα 50 μέτρα, θα είχε αποβολή και οι δύο χαφ θα είχαν ο άριστο μάτσο. Ο Τερζής πήρε τον πόντο. Όλα. Μην σου πω ότι το έκανε το παιχνίδι μετά και φάνηκε ικανοποιημένο ο Λουτσέσκου και είχε χαρούμενα γελάκια και τέτοια. Και στεναχωρεμένο βγήκε ο Τερζής. Στο σπίτι ξεραχωρεμένος ο Τερζής πήγε. Ουσιαστικά ο Πάκος πήρε το δεν ήταν εμφάνιση αυτή η ομάδα. Ο Λεβαδιακός καλύτερος ήταν στο Βικελίδη. Είναι τετράδα άμυνας τώρα αυτή.
στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, Κουλιεράκης και Τσαγούσης. Ναι, έτσι ακριβώς. Το μεγάλο έγκλημα του Τερζή είναι που δεν επέμενε και πήγε με τον καλό τον παίκτη, τον Λίρατζη εκεί, που πήγε πολύ καλά πάνω στο Μαντζίνι. Μια φορά έβγαινε ο Μαντζίνι μόνο και εκείνος έξω από την περιοχή τράβηξε ένα σουτ, πήγε πάνω στον τερματοφύλακα, την έβγαλε κόρτερ. Δεν πήγε γωνία δηλαδή, πήγε πάνω του. Ναι. Και διαφωνώ επίσης μαζί σου, Κωστή, για τον Νταμπό. Εγώ είδα που έβγαλε τον αρνητικό Διόπ. Είδα τον Νταμπό να παίρνει όλο το κέντρο, να έχει το κέντρο, να έχουμε κυκλοφορία στο δεύτερο μήκρο. Ναι, τώρα τον Νταμπό, άμα το βάλει βασικό την άλλη Κυριακή, μπορεί να δει τα ίδια έργα. Έχει κόκκινη, δεν μπορεί. Ναι. Θα δούμε. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Το παιχνίδι που θέλει να πα είναι πέμπτη αγωνιστική. Ποιο παιχνίδι θέλω να πα. Μακεδονικό Ηρακλή. Εσύ με ποιο θα είσαι. Με τον Ηρακλή, εννοείται. Αφού είσαι το μακεδονικό μέλο. Άλλο. Και άμα δικηθεί ο Ηρακλή, θα τολμήσει να πει ότι αδικήθηκε ο Ηρακλή. Τσίκα. Δεν σε σώζει μετά. Δεν πειθέσαι. Και θα σου πω μετά εκτό έργου. Πάω στο τελευταίο τώρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα. Είμαι παοκτής, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εκεί μέσα, όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί στην ΠΑΕ, όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, ψάχνουν, λέει, δεκάρι, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Μα οι άνθρωποι τον πήραν και ακόμα δεν καταλάβουν ότι είναι δεκάρι. Για τον Ζίβκοβιτς λες. Όχι, τον τερματοφύλακα. Πήρε τη στόπ. Τι γελά. Πήρε, βάλε το παιχνίδι και μέτρα τις πάσεις που έχει κάνει. Τις πάσεις, όχι τις γιώμες, τις πάσεις δεξιά-αριστερά, μπροστά τα κοντρόλ, ξανά δεξιά-αριστερά. Έχει κάνει τις περισσότερες πάσεις και από τους τρεις χαφ μαζί. Γιατί δεν το βάζω δεκάρι να παίξει το παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φοβερό σύστημα αυτό που παίζουμε φέτος. Φοβερό. Για σένα φταίει το υλικό ή ο προπονητής? Δεν ξέρω, ένα συνδυασμό ίσως. Ίσως είναι ο συνδυασμό, αλλά δεν ξέρω, έχει βαρεθεί. Ίσως λέω και χαζαμάρα τώρα. Το υλικό είναι παιδιάστικο, το υλικό είναι και παιδιάστικο και γερασμένο και δεν υπάρχει κάπου στη μέση η σοβαρότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Γερασμένο δεν το λέω. Αυτοί που παίζουν βασική δεν είναι μεγάλοι. Είναι το παιδιάστικο που αλλάζουν οι γερασμένοι μετά. Είναι αυτό που λέει ο Κωστής. Αυτά όλα τα ονόματα που αναφέρει, όχι γελάνε, η παλή εννοώ, που λέει ο Κώστας, όχι γελάνε, όχι πεθαμένοι αναστέλλονται. Η αεροσυλία είναι, αλήθεια. Ναι, τώρα αυτό δηλαδή, αν είναι αυτό που βλέπουμε, ομάδα, σύστημα, παιχνίδι, ανάπτυξη, δεν είμαι προπονητής, καμία σχέση, οι προπονητές πρέπει να στήσουν τα πτυχία τους. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Ακολουθεί η κυρία Τάνια Δήμου με ειδήσεις. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κωνσταντίνο Πατροτό. Πρώτο αυτός θα λέει Μαύρος 2.